Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Εδώ είμαστε κι εμείς. Εδώ είμαστε κι εμείς. Γεια σου MVP's. Εγώ έκλεινα δελτίο. Εγώ άνοιγα δελτίο. Έκλεινα δελτίο με... μου λέει ο Κόκκινος, τι θες να την παίξεις στη Ρεάλ, μου λέει. Λέω, ρε εσύ Κόκκινε, τέσσερα με έξι γκολ. Μου λέει, γιατί δεν την παίζεις. Άσο. Σε συμβούλεσαι. Και over. Μαζί. Άσο και over, άσο και over. Άσο και over. Έδινε... Pull over. Ναι, 1.95. 1.95, 1.95. 1-0-2, 0-2-1. 2-1. Θέλει 5 λεπτά να λήξει. Και over. Λέω, κλείνω με αυτό. Και over. Έτσι λες εσύ. Ναι. Παίρνω Μαρσέλο την μπάλα. Ο αριστερός ο μπακ. Ο Λίνο της. Ναι, της Ρεάλ. Της Ρεάλ. Ναι. Ο Λίνο της Ρεάλ. Με πολύ πιστολάκι στο μαλλί. Κάνει μια κούρσα να πούμε καμιά 70 μέτρα. Ενώ χάνει προηγουμένως μια ευκαιρία να κάνει το 3. Ναι. Κάτσε ρε, πώς θα πίσω να πάμε. Κάτσε να πάμε τα μειώδη. Πού πάτε, Μαρσέλο. Πού είσαι, Μαρσέλο. Βγαίνει μπροστά ο Μαρσέλο. Ο Ρονάλντο έχει πάει στα center four. Έχει βγάλει και τον Μπενζεμά, ο άλλος έχει βάλει. Τον Αλβάρο. Ναι. Ανεβαίνουν και τα χάφα πάνω, όλοι κτλ. Τραβάει μια αντεπίθεση να πούμε. Αλλά Ηρακλή. Ναι, από το Σάββα Παντελή. Από το Σάββα Παντελή. Έτσι. Άμα υπάρχει κανένα έξυπνο Ηρακλιδέα τώρα. Ναι, ναι, ναι. Θα βγει και θα πει: ορίστε κύριε Ραπτόπουλε. Είναι ύποπτο να πούμε. Είναι ύποπτος να πούμε ο προπονητής της Ρεάλ. Ύποπτος. Είναι ύποπτος που άφησε αυνεύουνα πάνω όλοι. Μήπως είχε γύρισμα, ρε, καμή τη βουγιουκλάκι ο πιανέλος. Το εκτός αέρα τον Αλέφαντο με τον Πετράκη και με τον Ζιντάν. Έλα ρε Κωστάκι, ανεβαίνουν απάνω όλοι, ρε. Τι τους ανεβάζεις απάνω. Αυτός άμα έκανε το 1-0, πού να ανεβάσει. Τίποτα. Τίποτα. Το 9-1 το αστικό πίσω. Ξέρε τώρα. Και εισπράκτορα μέσα. Άσε ρε να μας κάνουν κανένα αυτό. Τι γέλιο ρε φίλε. Έτσι τον άκουσα τον Κόκκινο. Καλή προσέγγιση έκανε. Καλή έκανε. Ναι. Ναι, αν δεν υπολόγισα τα λεφτά. Κάτσε over 3,5. Ναι. Η άσο και over μαζί. Πάω στο προπό στο Βρουτόταυρο να πούμε. Ήταν η γυναίκα του εκεί. Λέω over και άσο μπορώ να το παίξω μαζί. Κόμπο. Ναι. Πόσο πάει, 95. Κόπα να το λέω αυτό. Και κλείνουμε. Και γίνεται η σπίρα. Και ανεβαίνει ο Μαλιάς εκεί, ο Πιστολάκιας. Τους ανεβάζει ρε. Πήγε και έβαγε και ένα σάντουιτς στο κόρνερ εκεί πέρα. Τους ανεβάζεις ρε Ελευθερόπουλε, τι τους ανεβάζεις. Σαν να βλέπα το Μετράκι. Ανέβηκε και ο Ζητάνα πάνω να πούμε. Ρε διανέλωρα βρέντι. Πού πας με το Μινά Χατζίδη και το Μαρσέλο. Άντε ρε να το φάω να σου πω κάτι. Να το χάσω αυτό το στίχημα. Να πω. Πήγε η Μπαρτσελόνα, ναι, η Ρεάλ πίσω, πέταξε ένα χαφ, ναι, πέταξε τρίτο στόπ. Πού να τα δεις αυτά να πετάξει. Πού να. Αυτά είναι αλέφαντο σχολείο. Ναι, δεν υπάρχει. Πογιέτ, Μουρίνιο. Ναι. Ναι. Πού να τα δεις αυτά. Και αντεπίθεση Σάββας Παντελίδης όμως. Και να το φάω έτσι τον κόλλα. Γίνει καμιά κότρα, κανένα στημένο. Κάνα τέτοιο σχέδιο, ναι. Κάνα ένα αναμπουμπούλα κτλ. Ναι. Να πω το χασε, εντάξει. Να το τρώω στην αντεπίθεση. Στην κότρα θα φας, αφού αρχιπέλογος ήταν το μάτς. Νικάω 2-1. Νικάς, 2-0 νικάς, παρακάτω. Άντε, μου το κάνει 2-1. Ναι. Πολύ, πολύ ωραία. Εγώ βγάζω τώρα το center for, δεν βάζω ένα κόφτη ακόμα. Δεν βάζει. Πού να τον βρει. Δεν βάζει. Αφού μπροστά παίζουν. Δεν βάζει. Γιατρός Ηρακλειδέας. Περιμένω ο Κυρκώστα να σχολιάσει Λουκανίδη και Λουξινοξινάκη. Τι αθλητάρα ο Σοκράτης. Α, ναι, ήταν και αυτό, ναι. Στο 86 είδες πριν με τον Ρονάλντο, τα στήσανε φανάρι με φανάρι, τον πήρε ο Σοκράτης. Φίρε, ναι. Ναι, αλλά επειδή έκανε πολλές κούρσες έκανε ο Ρονάλντο. Δεν ξέρω, στο 82 έγινε αυτό, συγγνώμη. Έγιναν κούρσες να πούμε. Ναι, τα στήσαν στα φανάρια, λέει στο Σοκράτη. Όταν στο 80 τρώει σε σπριντ, ναι, ο Παπασταθόπουλος. Του Κριστιανού. Το Ρονάλντο. Ναι. Να βγουν κάτι κυρκώστες, λέει, από την Κατερίνη, να μας πούν για τους Λουκανίδηδες, λέει. Και τους Λινοξυλάκηδες. Λινοξυλάκες. Που τους έχουν κάνει θεούς, λέει. Ενώ ο Σοκράτης λέει. Ναι, ήταν μεγάλο τόσο. Και του την πήρε και την μπάλα, την πήγε και πλάγι ναι, και τα λοιπά. Ναι, και του την έκανε. Εγώ το έχω τον. Ναι, αφού είναι γρήγορο το παιδί. Ναι. Εντάξει. Όπως γρήγορος είναι και ο άλλος ο Αράπακλας, ο center for της Dortmund. Ο Αμπεμπαγιάνγκ. Ο Αμπεμπαγιάνγκ. Ναι, ο Αμπεμπαγιάνγκ. Ναι. Ο οποίος ανεβάζει το Μαρσέλο ψηλά. Ανεβάζει και τα δυο τα στόπερ ψηλά. Πάρ την αντεπίθεση. Άντε φτάσω να μελάσω. Και είχε και ένα. Ντεμπελέ, το Μαρσέλο. Ο μέχρι και το 2-2 είπε το πρωί, λέει. Δεν ήθελε την πρωτιά. Μάλιστα. Εντάξει. Κοίταξε τώρα, αυτό είναι ροντέο. Έτσι, είτε πρώτο είτε δεύτερο. Όλες οι ομάδες είναι ίδιες τώρα. Τι αν παίξει με City, τι να παίξει με Bayern, α πούμε. Έτσι πάνε αυτό.
Οπότε είσαι δύσκολα. Άλλα θέματα. Τι γίνεται, τι κάνεις, πώς τα περνάς. Τι να, καλά τα περνάω. Να ρε, πώς σήμερα με κάλεσες. Ήρθα κι εγώ σαν τους δαμπάνεις εδώ πέρα να με διορίσεις. Κοίταξε. Επειδή έχει απεργία, ας πούμε. Εσύ γιατί δεν κάνεις απεργία, πασούκο συνδικαλιστή. Εγώ, φίλε. Εγώ θα σου πω κάτι. Άντε, πες. Εγώ όταν έβλεπα δεκαετία του 80 και 90 τον πρωτόπαπα. Σιγά. Να κάνει απεργίες και. Είδες μάγουλο πρωτόπαπα, ναι. Θυμάσαι. Έχει φουσκώσει το μάγουλο πρωτόπαπα, να πούμε. Αυτόν ένα χέρι ξύλο ήθελα να τον δώσω. Ήθελες, ναι. Ε? Ναι, το, αυτόν, αυτόν και το Φωτόπουλο. Το Φωτόπουλο. Αυτούς τους δυο. Ναι. Ναι. Εμένα με ερχόταν να πιάσω από τους Βέρχου και το Σκανδαλίδι με ερχόταν έτσι. Άμπα δεν δε με γυρνούν γιατί. Δεν πάτε με. Δε, δε. Κάτι Σκανδαλίδι, κάπως έτσι, παιδί μου. Ο Σκανδαλίδης που μοιάζει πολύ με τον γκόμενο της γιαγιάς Ντακ. Πώς το λένε. Τον Πασχάλη. Ευρεκόστα. Ευρεκόστα. Όχι, δεν μου είναι αντιπαθής. Αυτοί οι δυο μου κάθονται στο λαιμό. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Πώς το λέγανε τον άλλο που πιάσανε με το αμάξι, ρε, τα τέλη κυκλοφορίας της. Ο Λιάπης, ρε, εκείνος. Ούτε ο Λιάπης. Εκείνος, και, α, ούτε, κάτι. Ούτε, γιατί, ρε. Ούτε ο Λιάπης. Γιατί, ρε, αυτό το. Ναι. Και καλά το στεναχωρεμένο και καλά. Ο Παπαγιωργόπουλος ένα δωμάτιο θέλω. Α, ναι. Ναι, ναι. Παπαγιωργόπουλος θέλω σε ένα δωμάτιο κλεισμένοι. Λίγο κάτι χαστούκάκι. Θέλεις, ε. Να καλησπερίσουμε το λαό που μας ακούει, ειδικά οι ταξιτζίδες, οι γκιουριτάδες. Οι πουλματζίδες. Να καλησπερίσουμε τη φρουρά του καζίνου του Ρέτζιση, το κουμπαράκι μου, το Μόρσα. Μόρσα το λέμε. Μόρσα. Παλιό ασφαλίτη για Τσαουσέσκου τώρα, μούτρα δε τώρα. Παλιό ασφαλίτη. Χθε οι ασφαλίτε είχαν μάτσα. Ναι, είχαν. Μάτσα καλά ήταν, τι να κάνουν τα παιδιά, φιλικό, ναι. Καλό είναι. Ναι. Καλό είναι να παίρνουν λίγο τα αίματα. Επάνω, έχουν και κάτι χαλασμένα εκεί, κάνα να ρίξουν κάτι καπνογόνο, κάνα τέτοιο. Να πυρνάνε αυτά, να μην κάθονται στην αποθήκη του στοκ. Ναι, στοκ είναι αυτό. Θέλει να παίρνει καινούργια, βέβαια. Ναι, τι είναι στοκ. Είναι καλά, στοκ. Είναι. Κάνει και προπόνηση. Βέβαια, τι. Ναι. Κάνει και προπόνηση. Φυσικά. Που είχα μείνει προηγουμένω και. Που είχαμε μείνει, είχαμε μείνει στι κόντρε πάνω κάτω στο transistor game που έμπαιζε η Real με την Dortmund. Δηλαδή, πε να αλλάξουμε θέματα. Και μετά το πηγήσαμε πολιτικά, πήγαμε στι απεργίε. Τι έχει να πει για την απεργία. Έκανε απεργία, δεν Όχι, έκανες. Δεν κάνω. Δεν κάνω απεργία. Καλά έκανε, δεν κάνω απεργία. Ναι. Δεν κάνω απεργία γιατί κανένα συνδικαλιστή τόσα χρόνια που δουλεύω σε άσχημες στιγμές μου, σε δύσκολες στιγμές μου κτλ. Δεν είχα πούμε, καμιά συμπαράσταση. Κάτι νοσοκομεία, κάτι χειρουργία, κάτι ψιλολόγια. Μακριά από εμά τελειώσαν γρήγορα. Ναι. Τελειώσαν, δεν είχαν τίποτα, ούτε εκεί είχαμε καν αυτό. Ναι. Άμα ψοφήσουμε αύριο μεθαύριο. Στεφάνι, Στεφάνι δεν μα στείλουν, αλλά τι με νοιάζει εμένα το στο λατρευτό μα πατέρα, όπω είχα στείλει. Στο λατρευτό μα πατέρα. Δύο, παππού και. Άμα έχει πολλά μηδενικά πίσω στην Πειραιώ εκεί πέρα ο λογαριασμό, στο λατρευτό μα πατέρα. Οπότε δεν κάνουμε απεργία. Κλάμα εκεί στην Κυρακού. Απλά εγώ είμαι χαρακτηριστική φυσιογνωμία ότι δεν κάνω απεργία γιατί άλλο Φωτόπουλο εγώ να βγάλω επάνω και αυτό κτλ. Ξέρει ποιον ήθελα να. Τώρα τι, γιατί ήρθε με γκάζ για το χαστούκι αδεστή. Πριν λίγο κάναμε σπάνια. Τον άλλον ήθελα να κοπανίσω, ας πούμε. Δεν μπορώ να φανταστώ. Ή μάλλον μπορώ, αλλά δεν το λέω. Το κουλούρι τον Κίμωνα. Α, το Παψοφρύδι. Αυτό να ήθελα. Ένα σπάρινγκ να τον κάνω. Έθεσε. Ναι, ναι, αυτό το κείμενο. Ναι. Αυτοί που έχουν έπαρση, ρε παιδί μου, κοίταξε Σκανδαλίδης, δεν με πείραξε. Ναι. Ούτε ο Πάγκαλος με πείραξε. Ναι. Ούτε, ξέρω εγώ, ο Σπυλιωτόπουλος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτόν. Θα ήθελα να του δώσω δύο χαστούκια σε ένα ζαχαροπλαστείο μέσα έτσι. Έτσι για να κάνω, ας πούμε, πώς το λένε να πω. Τα προκτομπαρίστηκα, ας πούμε, να μην το πω αλλιώς. Προκτομπαρίστηκα, τα προκτομπαρίστηκα. Ναι, ήθελα το σπηλιωτόπουλο. Περιστεράλικα μου τραγούδια. Τον Κωνσταντίνο τον Καραμαλή δεν με πειράζει. Εντάξει, τώρα αυτό το λες είναι σαν. Ούτε ο Γιώργος ο Παπαδόπουλος. Ούτε ο Γιώργος ο Παπαδόπουλος. Ούτε αυτό άστρα. Ούτε ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας μου είναι συμπαθής. Επί τον Αλέξη είναι σαν να πας να πάρεις ένα φρέτο και να κάνεις το παγκάκι να τα συζητήσετε. Τέτοιο στυλ είναι. Ο Τσίπρας μου είναι πάρα πολύ συμπαθής. Δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή πολιτικά δεν τον ακολουθώ. Ναι, κανένας δεν Δεν τον ακολουθώ, ότι γενικά δεν μ' αρέσει ας πούμε, που έκανε τόσο γρήγορη κολοτούμπα. Ναι. Αλλά δεν μου είναι και αντιπαθή. Είναι. Δηλαδή, από τον Μητσοτάκη, ας πούμε. Τον, πώς τον λένε, τον. Του Κωστάκη. Όχι τον. Κώστα του λένε όλου. Κωνσταντίνου. Και αυτόν Κώστα το λέγανε. Τον Μητσοτάκη που. Το... Α, τον Κούλι λε. Το... Κούλι. Α, εγώ μπαίνω του Καραμαλή, δεν σου μπέρδεψα, ρε. Δηλαδή, άμα ας πούμε, σου λένε πρέπει να ψηφίσεις, ας πούμε, πρέπει να ψηφίσεις, ντε και καλά, διότι έχει τιμωρία 1000 ευρώ. Λέμε. Ναι. Έχει 1000 ευρώ τιμωρία. Ναι. Μάλιστα. Και πρέπει να πας οπωσδήποτε. Ναι. Και πρέπει να διαλέξεις, να πούμε, να σου βάλουν το μαχαίρι στο λαιμό, να ψηφίσεις ή το Μητσοτάκη ή το Τσίπρα. Ναι. Το Τσίπρα θα ψηφίσω. Ναι. Φυσιογνωμικά. Φυσιογνωμικά. Ναι, φατσικά, δεν μπορώ, ναι. Είναι αντιπαθής, πώς να το πω. Στην πολιτική είναι αντιπαθής, είναι δηλαδή, αλλά σαν να λες, ας πούμε, με ποιον θα πάει να πεις ένα καφέ, ας πούμε. Με τον Τσίπρα βγαίνω. Ναι, στο νομίζω ότι έχει έπαρση, ναι. Θα ξεκουμπώσουμε τα παντελόνια. Ναι, θα βγάλουμε τα κάλια.
ξύπνα και τα λοιπά. Θα αρχίσουμε να λέμε ιστορίες, φέρει και κρασί, φέρει. Πας και ένα σουβλατζίδικο, χτυπήσει και τον σουβλατζίδικο. Τι γιορτά, ναι. Πιο οικείος, ας πούμε. Είναι, ναι, σε αυτό, ναι. Είναι πιο οικείος. Βέβαια, ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει πράγματα. Αλλά την αριστερά, εγώ είπα πρέπει να την αφήσουμε 5-10 χρόνια. Δεν είναι τώρα σε ένα χρόνο. Να την αφήσουμε και 30. Γιατί όχι, οι άλλοι πώς κάνανε. Ναι, γιατί οι άλλοι γιατί κάνανε. Γιατί τι κάνανε οι άλλοι. Οι άλλοι γιατί κάνανε. Και τότε είχε όμως και φράγκα. Δώσε τα όλα, έλεγε Τσοβόλα. Ναι, αλλά τώρα όμως ο Φουκαράς. Τι να δώσει, Γεροβασίλη, δώσε κάτι, τι να δώσει τώρα. Τι. Η Γεροβασίλη. Ναι. Σ' αρέσει το μαλλί της Γεροβασίλη, άμα θε. Μου είναι αντιπαθής. Άιντε πάλι. Κάφλα, γουστάρισε, έχει ρε. Η Γεροβασίλη μου είναι αντιπαθής. Η Παπακώστα της Νέας Δημοκρατίας μου ήταν αντιπαθής. Η Ράπτη μου ήταν αντιπαθής. Τι πράγμα είναι. Παιδί του μπαμπά. Ναι. Του μπαμπά, παιδί. Δηλαδή. Μόνο τώρα Βαρσάμι δηλαδή. Βαρσάμι εκεί. Βαρσάμι ήταν από τα αφηβικά μου χρόνια. Άλλο αυτό τώρα οι αδυναμίες είναι. Τι πάθαμε. Με τους ηθοποιούς δεν έχω. Μα γιατί να έχεις. Με τον ηθοποιό πάντα, τους συμπαθούς όλους. Τη Δανδουλάκη δεν τη συμπαθώ. Κρύα. 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 Πα-πα-πα. Αυτή και η Μπιάτα Σιμακουπούλου. Τρίτη όμως ποια είναι χειρότερη. Ποια μπορεί να είναι. Ποια μπορεί να είναι. Κρύα τώρα για κρίση. Τρίτη πιο αντιπαθητική ηθοποιός στο ελληνικό κινηματογράφο. Μετά την Μπιάτα Σιμακουπούλου. Βοήθα λίγο. Δεν πάει το μυαλό μου. Ας βοηθήσουν και την Κάτια Δανδουλάκη να πούμε. Πα-πα. Ποια να βάλεις τώρα. Ποια για. Κρύα, ε. Κρύα. Κρύα. Τη μήνα χειμώνα. Όχι, όχι. Ποιο, τι να πω. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Οι ιντρικαδόρε αυτοί που την κυνηγούσαν όλοι, την παστρικιά που έθιμάστηκε, την Κατερίνα Χέλμη, να πούμε. Εκεί την κυνηγούσαν τη γυναίκα συνέχεια. Τι ρόλου έπαιζε. Η Χέλμη ήταν φυσιογνωμία. Ναι. Η Κατερίνα Χέλμη ήταν. Είχε αυτό, ναι, Χέλμη ήταν. Ναι, βέβαια. Τι θυμάσαι. Καλά. Κάνε και την αντιπαθητική, την έκανε. Την έκανε. Έπαιζε την αντιπαθητική πολύ ωραία. Την έπαιζε, ναι. Ήταν καλή ηθοποιό. Κάτσε να δούμε τα μηνύματα, πέφτουν βροχή. Α, σοριδών. Τζένι Ρουσέα, λέει. Ο γιατρό. Τζένι Ρουσέα. Όχι, δεν νομίζω ότι ήταν η Τζένι Ρουσέα αντιπαθητική. Την κρινιάρα έφτιαχνε. Όλη τη θυγμένη κρινιάρα. Όχι, όχι. Την απατούσε ο Νίκο Γαλανό συνέχεια και τέτοια στο έργο. Αντίστοιχα, λέει, δυνατή. Λέστερ, Νάπολη, Γιουβέντους, Μπάρτσα, Μονακό, Άρσεναλ, Ντόρτμουντ και Ατλέτικο. Γιατρός είναι. Γιατρός. Μποτσίβαλη, γιατί την έκανε σήμερα. Ναι. Περιμένω ο Κυρκώστα να σχολιάσει Λουκανίδη και Λινοξυλάκη. Τι αθλητάρο ο Κράτης. Το προκαλεί τώρα. Θα αρχίσει τώρα να ρετάρει. Κόκκινες γαμές, τίποτα κάνω Κώστας, θα τη βλέπω τη δουλειά εγώ τώρα. Ναι, μας πρίξανε. Και αυτό και ο Λινοξυλάκης. Ο Λινοξυλάκης. Τι έχουμε εδώ, μηνυματάκια. 603, εγώ δεν προσέχω. Εγώ δέρνω. Οπότε. Ποιο δέρνει, εγώ. Ποιο είναι. Πρόσεχε το λαμό για το Μάνο, λέει, γιατί εχθέ έχει. Όχι, φίλε, εγώ δεν. Ναι, καλά κάνω. Ωραία, αυτά. Για όλε τι εκπομπέ υπάρχει. Δεν κάνω, εγώ δεν ξεχωρίζω κανένα παιδί. Εντάξει. Καθένα κάνει. Καθένα κάνει την εκπομπή του εκεί, όπω μπορεί να. Στον καπιταλισμό του Τσίπρα. Όποιο θέλει να. Ανταγωνισμό σε αυτό. Σταματά μετά από εδώ, πα στο διάλειμμα, βλέπει τα μηχανάκια 3-23. Μάζα 3-23. Τέλειωσε μέχρι. Τι να κάνει. BMW 3-20. 3-25, καμιά φορά γίνεται και 3-30. Καλό, με καλό μοτέρ. Καλό, Γιάννη Γιανάρα. Γεια σου. Το βράδυ πώ πάει, τη νύχτα πώ είναι. Πολύ πράγμα, ρε φίλε. Η νύχτα δηλαδή δεν υπάρχει κόσμο έξω, πολλέ ληστείε τα βλέπω. Α, προχθέ εκεί στο Φίλερο σε έναν Κινέζο μπήκανε μέσα, σπάσαν την πόρτα. Το Κινέζο κλέψανε. Μα γι' αυτό ο Κινέζο, ρε παιδί μου, είχε αφήσει τα λεφτά στο ταμείο του, την είχαν μπανίσει να πούμε. Άφησε τα λεφτά. Ναι, λέει, εγώ τα αφήνω, μα κάθε κάτι κιτσάκι τσάλ, με λέει κάτι μπρουσλί, ο τσάτου, και εγώ πήγα μέσα σε 10 λεπτά, εκεί πέρα από την ώρα που χτύπησε ο Ναγιαρμός, αλλά τι να προλάβει εκεί πέρα, έτσι ξέρουν οι δουλειές είναι μπάμπου που τι κάνουν. Ναι. Μπάμπου, βέβαια τι. Τράβα μια κλωτσιά την πόρτα, μπαίνει μέσα, ούτε παλτό του πήρανε Κώστα. Ούτε λάσπες αφήσανε. Ξέρανε που ήταν τα λεφτά, τα γι' αυτό τα άφησε ρε Κώστα. Τι να πω. Γι' αυτό, παιδιά, μην αφήνετε ούτε λεφτά ούτε ταμεία πουθενά στις δουλειές. Να βρεθεί κανένα Μάνος να πούμε. Ναι. Στέφανος. Βέβαια. Μάνος. Ναι. Με τη μεζά σου ακόμα τα παίρνει τα λεφτά από το Μάνο. Ναι. Ο Τότης με το παιδί. Τι κάνω αυτά τα παιδιά. Αυτά μια χαρά είναι. Α, θα του πάω το Κώστα για σέρβις τώρα. Όπως εγώ είχα κάνει διορίσει, έχει διορίσει και ο κόκκινο. Ναι. Αλλά το κόκκινο σχολή. Σχολή κόκκινο. Διώχνουν τον Καγιούλη. 5 μήνες τους δέρνουνε. Τον Καγιούλη δέρνουν αυτοί. Χέρι πάνω, χέρι κάτω. Τον Καγιούλη θα διώξουν. Θα πάω στα ΙΕΚ κόκκινος αν με χωρίζει, να ξέρεις. Λοιπόν, Καλογεροπούλου λέει. Η πιο κρύα. Η ξένια. Ναι. Κρυόφερνε. Ήταν, ναι. Κρυόφερνε. Λοιπόν, δύο ερωτήματα σήμερα. Τρία. Μετά το Champions League που με κάθισε αυτό το 2-2 αυτού το. Του απίθανου του. Δε, σε χάλασε, η μπάλα ήταν καλή, αλλά δεν συντέριξε το σκόρ, παιδί μου. Να πα λίγο ταμείο τώρα. 2-0, λες ή 3-0 ή 2-1 να πληρωθώ. Γίνεται 2-1. Μέχρι και ο Ήβες του κρατούσε αυτό το 2-1, ρε. Μπα, αυτό το χαϊβάνι. Αυτό το χαϊβάνι μπορεί να το έκανε και 3-2. Γιατί, ρε φίλε. Αυτό το χαϊβάνι μπορεί να το έκανε και 3-2. Ανεβαίνει ο Μαρσέλο ψηλά.
γίνεται μια έφοδος εκεί, χώνεται στα σέντερφορ, είναι από τη φύση του επιθετικογενής μπακ. Πάει, χώνεται, το χάνει. Δεν είχε το Λέοβατς εκεί να μείνει πίσω. Ναι. Γύρνα πίσω. Αφού το κάνεις μία, δύο, πατάς στην περιοχή, το χάνεις. Αποκρούει ο τερματοφύλακας, πας τρία, γύρνα πίσω. Ρε Διανέλο να πούμε. Γύρνα πίσω, ρε Λαβρέντι Διανέλο, να πληρωθούμε κι εμείς, βρε Διανέλο. Σε βρήκα στην κόντρα τα βελάκια της Ντόρτμουντ. Πάει, πιάστα αυτά μετά. Με δυόμιση παίκτες κόντρα βγάλαμε. Έτσι είναι αυτή, ρε. Μια παλιά στον. Πώς το λένε, τον Ορί. Πώς τον Παμεγιάνγκ αυτό. Τον Παμεγιάνγκ, το μαύρο, τον παίρνει να πούμε γιατί έφυγε ο. Ο μαύρος έφυγε, ο Μαρσέλο έξω αριστερά, πέφτει στο στόπερ. Ο στόπερ είναι αργός. Πού τραβάει μια τρίπλα ο στόπερ εκεί, αέρινος. Την τραβάει μια εκεί, ούτε κόφτης υπήρχε, ούτε δεξί μπακ να κλείσει μέσα. Τον κέρασε τον Άβας και τελείωσε. Λέω ρε Αλέφατε, έκλεινα και εγώ Κωστάκι μου με άσο. Αυτός παίζει κάτι ένα 30. Για να βάλει βενζίνη θροσέγγισε. Τι λες τώρα. Εσείς είστε ηλίθιοι λέει. Θέλετε να πιάσετε τα απίθανα. Καλά να πάθετε ρε. Εντάξει. Παίζει 5 ευρώ για να πάρει 7 τώρα. Και 5 ευρώ για να πάρει 12. Τον τρελό. Τι πάθαμε. Τον άνθρωπο ρε. Α, έβλεπα εχθές στο άρθρο που είσαι εκεί με τον Καρατζαφέρη. Ναι. Άκουγα τις συζητήσεις. Είδα και τις δηλώσεις Αλενατόρε με τον Βαζάκα. Ναι. Έσταζε χολή αυτός ο Βαζάκας. Αλλά έλεγε, ήθελε να πει ρε παιδί μου, καλή ομάδα η ομάδα του Άρη, αλλά τρελαινόταν που το έλεγε ρε παιδί μου. Δεν ξέρω γιατί. Ήταν έτοιμος να εκραγεί. Εντάξει, έφαγε μια παλάμη γκολ έφαγε τώρα. Και ο Βαζάκας τώρα, εντάξει τώρα, άνθρωπος τώρα παρέλαβε μια ομάδα για να τη σώσει από τη Β' Εθνική. Δεν λύχνει λίγο το καϊμάκι λίγο κάτω. Όχι, ρε, τι είδε καφεδάρα που σε έκανε. Πείτε δεν το λέω εγώ. Τι λε τώρα, θε να ρίξει το καϊμάκι, να σου ρίξει όλο το καφέ, να πιάσει λεφτά. Ρε τον Αγγελόπουλο το σκηνοθέτη. Ωραίο, ωραίο. Πολύ ωραίο καφέ. Πολύ ωραίο καφέ. 50 χρόνια. Ούτε στην άσα δεν πειράζει. Αν μα διώξουν να ανοίξουμε συνεταιρικά καφενείο. Ε, βέβαια. Σωστό. Πάρουμε το χιλιτίδι πόρτα. Ναι, άλλο ένα τόσο. Ναι, έχουμε και τα μηχανήματα. Α την Coca-Cola. Έχουμε και μηχανήματα έτοιμα να κάνουμε μαγαζί. Έχουμε πράγματα. Τα απόγευμα την παιδεύω την Coca-Cola. Βέβαια, ό,τι θε ανοίγουμε. Μαγειριό. Άρα λοιπόν λέμε. Λοιπόν. Λέμε ότι. Λοιπόν, να κρατήσουμε τηλέφωνο για του Σίδνεϊ. Γιατί μα βλέπω δύσκολα με τι απεργίε. Ποια θεωρούν την πιο αντιπαθητική Ελληνίδα ηθοποιό. Αντιπαθητική κάτι... ή κρύα, ρε φίλε, περίμενε. Ή και τα δυο μαζί. Αντιπαθητική κρύα. Ό,τι θέλει ο κόσμο. Ό,τι θέλει ο κόσμο. Αντιπαθητική κρύα. Ναι. Και ποιο πολιτικό θα θέλανε να δίνουν. Δηλαδή, να δίνουν υποθετικά. Ναι. Ποιο θα θέλανε να του πει, να του δείξει μια γροθιά. Ναι. Ένα άσο, α πούμε. Ναι. Ποιο ρε, ας πούμε, εγώ τον Γιώργο τον Παπανδρέο και τον Καραμαλή δεν θα τους. Ναι. Σε μια ταβέρνα δηλαδή θα καθόμουν να μιλήσω μαζί τους. Με τον Τσίπρα θα καθόμουν να μιλήσω μαζί τους. Τον Κουλούρα τον Κοπάναγα. Φυσικά. Ναι. Το Σκανδαλίδι δεν με πειράζει. Ναι. Το Παπαγιώργο Παπαγιώργοπουλο θα τον ορμούσα, ας πούμε. Σίγουρα. Ναι. Τον Μπουτάρη θα τον αγκάλιαζα. Θα τον φιλούσα. Έμενε Γιώργο, έγινε. Έμενε. Τον Μπουτάρη τον συμπαθώ πολύ. Ναι. Εγώ ή πολύ συμπαθώ ή πολύ αντιπαθώ. Τον Καλαφάτη τον συμπαθώ. Ναι. Το Τζιτζικώστα. Ο Τζιτζικώστα. Βουτυράτο. Κρύο. Βουτυράτο. Κρύο είσαι του. Πληρώνει όμω. Ναι, βουτυράτο. Κύριε Τζιτζικώστα, ήρθαν ιδεεί, να ξέρει. Πάνε σε καμιά λαϊκή. Πάνε κανένα ραπανάκι εκεί να σε δουν. Και ο Καλαφάτη. Ναι. Σαν τον κόμενο τη Μενεγάκη, πώ το λένε. Τον ίδια Μούρη. Ναι. Αφιψίλου, ναι. Πάνε πιο στο λαό. Όλοι. Άλλοι κάτι. Ο Γιουλέκα παλιά έτσι ήταν. Ο Γιουλέκα. Αχώνευε. Σάλια. Γραβάτα εκεί. Εστιατόριο και σάλια τώρα. Έγραψε το βιβλίο των μαχητών. Σιγά. Σε επανάσταση σιγά. Και τέτοια. Εντάξει, αυτό το στυλ. Δεν μα ταιριάζει. Δεν μα ταιριάζει. Ο αδερφός του Γιουλέκα. Ναι. Πιο λαϊκό παιδί. Δεν το γνωρίζω. Ο Αριανός. Ναι, αυτό είναι. Ναι. Σπαθένιος. Ναι, Σπαθένιος. Κουτσοπολιό κάνουμε τώρα. Γιατί δεν σ' αρέσει. Μου αρέσει, πώς δεν αρέσει. Σοφάω για το κουτσοπολιό. Εγώ πήρα με τρουμίδια και από κάτω έγραφε περιοδικό Νίτρο να πούμε. Είναι μερικές μέρες όπου χρειάζεται ένα τέτοιο είδους εκπομπή. Τώρα γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Προετοιμάζονται τώρα οι τύποι για τα Χριστούγεννα. Ναι. Λοιπόν, προετοιμάζονται για τα Χριστούγεννα. Υποκρισία. Ναι. Αρχίζουν να πάρουν όχι το κεράκι. Όχι βάλε το τα λαμπάκια. Το λαμπάκι. Τι κατέβασε το ελαφάκι, δέντρο. Ναι. Κάτα μου τη σκάλα. Να ναι, κατεβάσει το δέντρο. Εκεί. Ανέβασε τη σκάλα. Κατέβασε το δέντρο. Βάλε το αυτό, το αυτό και τα λοιπά. Φέρε μου τις μπάλες. Πήγαινε με τζάμπο. Πάμε τζάμπο. Κάνε κίνηση στο δρόμο. Λεφτά δεν έχουμε στην τσέπη. Πρώτη Δευτέρα, Δευτέρα. Πρώτη Δευτέρα. Τότε δουλειά έχει τώρα. Συνέχεια να πει. Πολύ δουλειά τώρα εκεί.
θα αρχίσουν τώρα τα, οι νεοπαντρεμένοι. Πού θα πάμε τα Χριστούγεννα στη μάνα μου. Όχι στη μάνα, στο Καϊμάκ Τσαλάνα. Όχι στο Καϊμάκ Τσαλάνα. Και τι με τη μάνα θα την βγάλει τσιγκουναρά να πούμε. Πού θα πάμε, ξέρω εγώ, στη μάνα σου, Καβάλα. Όχι, στην Πάτρα θα πάμε. Ναι, αλλά εξαδέρφη μου η Βούλα την πήγε ο δικό τη 100 ευρώ τη νύχτα στο τζακούζι στον Άγιο Αθανάσιο. Εμείς. Εγώ δεν αξίζω, δεν σαν τη Βούλα δεν είμαι. Ναι, όχι. Και ξεκινάν μετά τα παλέματα και τα σπάρινγκ. Οι χοντρές έχουν τις τύχες τις καλές. Έτσι Κώστα. Του πετάει αυτό. Ναι, του πετάει αυτό. Εγώ δεν έχω ψυχή, εγώ τι έχω, τα κοπα... αυτό και τα αυτή, ποια είναι αυτή. Τι έχει καλύτερο από μένα. Ναι, από μένα, από αυτό το από μένα μας έφαγε. Και αρχίζει η κίνηση. Αρχίζει πάντα και μια κρουσιά την πόρτα, φεύγει, πα στο καφενείο, παίζει μια μπυρίμπα. Φωνάζει ο ένα, κάνει ο άλλο. Τι μπέρδε με αυτέ οι γιορτέ. Του βλέπω μαλώνουν τώρα. Εμεί είμαστε σε μια ηλικία τώρα. Εντάξει. Γέροι άνθρωποι. Έχει τώρα και τον ιατροδικαστή έτοιμο, εσύ να πούμε. Πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα. Ο ιατροδικαστή, ναι. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Τι τρώμε Κωστάκη, λουκανικάκια? Τζουμαγιάς φίλε μου, τζουμαγιάς. Μύθος Κώστα, τα λουκάνικα τζουμαγιάς δεν υπάρχουν. Έχεις απόλυτο δίκιο, δεν υπάρχουν. Δεν κατάλαβες, δεν υπάρχουν. Όλοι κάνουν ψηλά λουκάνικα και τα πουλάνε για τζουμαγιάς. Ναι, και φάει ένα. Τι λες τώρα, αυτά τα λουκάνικα δεν υπάρχουν. Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκη. Από 100% φρέσκα, ντόπια υλικά. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Γεωργίου 12. Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκη. Νοπά, διαλεχτά και με άρωμα παράδοσης. Επιμέντιουμ. Το θαύμα που δημιούργησε η φύση για την ενίσχυση της αντρικής φύσης. Επιμέντιουμ για τον άντρα. Ένα φυσικό αφροδισιακό προϊόν με αποτέλεσμα. Με όλες τις ιδιότητες των γνωστών σκευασμάτων χωρίς καμία παρενέργεια. Επιμέντιουμ. Με τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της Ικαρίνης που αυξάνει την ερωτική διάθεση και καταπολεμά την ερωτική της λειτουργία. Επιμέντιουμ. Το δώρο της φύσης για τον άντρα. Θα το βρείτε αποκλειστικά στο Αβράμοβλου. Θεσσαλονίκη, Αγίου Μινά και Κατούνη Γωνία, πλατεία Εμπορίου. Η σιγουριά της Epsilonet περνάει από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις τώρα στη δική σου επιχείρηση. Νέα εφαρμογή Pylon Entry για επιχειρήσεις. Με το Pylon Entry μπορείς να το εγκαταστήσεις αμέσως στον υπολογιστή σου, χωρίς κόστος, χωρίς παραμετροποίηση. Μπορείς να διαχειρίζεσαι τις καθημερινές λειτουργίες της επιχείρησής σου ακόμη και από απόσταση. Μπορείς να έχεις τη διαρκή υποστήριξη από την ομάδα της Epsilonet. Μπορείς να έχεις την επιχείρησή σου πάντα σε τάξη. Pylon Entry με την εγγύηση Epsilonet. Μπες στον κόσμο που όλα τα μπορείς. Ξεκίνα σήμερα. Μάθε περισσότερα στο pylon.gr και epsilonet.gr. Burger, 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 burger. On your rings, rings, rings. Burger, burger, burger. On your rings, rings. Πεινάς! Έρχεται ο Deliveras! Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύχριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς! Deliveras.gr. Το ελληνικό online delivery. 5η 8 Δεκεμβρίου στις 6 το απόγευμα, Τούμπα. ΠΑΟΚ Slovan Liberec. Ο ΠΑΟΚ στο έκτο παιχνίδι του Europa League αντιμετωπίζει τη Slovan Liberec και το Μετρόπολης 95,5 θα είναι εκεί με όλο το δημοσιογραφικό του επιτελείο αλλά και τη Sportingbet, τον χρυσό χορηγό της ΠΑΕ. Απολαύστε τη μετάδοση του αγώνα στο Μετρόπολης 95,5 σε περιγραφή των Δημήτρη Μανούση και Νίκου Κουλιανού. 5η 8 Δεκεμβρίου στις 6, ΠΑΟΚ Slovan Liberec απευθείας στο Μετρόπολης 95,5, όπως πάντα παρέα με τη Sportingbet.gr. Τον χρυσό χορηγό της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Είναι μεγάλος, κίτρινος και βρίσκεται στον ουρανό. Αχ, εδώ το έχω. Σε ζεσταίνει, σε καίει. Μπα, δεν. Βγαίνει κάθε πρωί. Δεν θυμάμαι. Με τα τεντόπανα Κάλμπαρη θα ξεχάσετε τον ήλιο. Διαλέξτε χρώματα, σχέδια, ζήστε στη σκιά τους. Δροσιά, αλλά ελληνικά, με 10 χρόνια εγγύηση. Τεντόπανα Κάλμπαρη. Ήλιος, ποιος ήλιος. Τεντόπανα Κάλμπαρη, διάθεση Βορείου Ελλάδος, Intergo ΑΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-4876-76. Στη επόμενη γλακούβα, στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα, στοπ!
ξεκινάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε, συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Σε πλακώνουν στους κουραμπιέδες. Περνάς από ένα μαγαζί, έλα σε κεράσουμε μπακλαβά. Κάντα ήρθε. Ποιες και ένα ούζο, μωρέ, τι ζεις να πούμε. Ποιες και ένα δεύτερο. Ποιες και ένα τρίτο. Ναι. Ποιες και ένα μπουκάλιο, ίσιο πάγκο, δεν ανεβαίνει με τίποτα. Αρχίζουνε μετά τα κάλαντα. Ναι, τσίγκομπελ, τσίγκομπελ. Τσίγκομπελ, τσίγκομπελ. Και όνιο ρίγκ και μπέργκερ, μπέργκερ, μπέργκερ. Και ζαζάν, και ζαζάν. Και αρχίζουνε πάλι. Ναι. Τα παιδάκια. Ναι. Τρίγκ, για τα παιδάκια είναι αυτές οι γιορτές. Και για τους γαζούς. Τι είναι τώρα, γιατί τώρα δηλαδή, γιατί τώρα για τους γαζούς. Για να χαρίσεις τα Χριστούγεννα πρέπει να είσαι ή παιδάκι ή χαζός. Τι είμαστε εμείς. Α, δεν χαιρόμαστε, αλλά δεν είμαστε τίποτα. Εμείς δεν χαιρόμαστε γιατί να. Εμάς μόνο το χέρι στην τσέπη να βάλουμε. Χαίρονται αυτοί οι οποίοι τα επαγγέλματά τους, τα Χριστούγεννα ή την Πρωτοχρονιά, α πούμε κτλ. Έχουν κονόμα. Εστιατόρια. Πριβέ αυτά μαγαζιά. Κόπη Βασιλόπιτα. Ναι, ζαχαροπλαστία. Κονομάνε. Ποιοι είναι οι άλλοι που κονομάνε? Παιχνιδάδικα. Παιχνιδάδικα. Τζάμπο, μάμπο και τα είναι. Ναι. Πολύ ωραία. Ποιοι άλλοι κονομάνε? Αυτοί και κονομάνε. Κάνα ρούχο παπούτσια, αλλά πεθάνανε. Ρούχα παπούτσια δεν πεθάνανε. Ναι. Σαλέ, μαλέ, αλέ. Ναι, ναι, αλέ, 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 αλέ ναι. Και τα λοιπά. Ναι, θέλει. Γιατί με πήγε εκεί, θέλω να πάω κι εγώ με την άλλη, γιατί πήγε την άλλη τη βούλα και πάλι με και εμένα. Εγώ ψυχή δεν έχω. Ναι. Α, θα αρχίσει και η μάνα πήγε στην κόρη σου, εμένα τη μάνα σου μια βόλτα. Δεν με πήγε και να τα κόστα μετά. Ξεκινάνε τα. Ποια άλλα επαγγέλματα ευδοκιμούν? Ευδοκιμούν? Ναι. Ποιοι ευδοκιμούν? Ποιοι άλλοι είναι αυτοί? Επάγγελμα του χοντρού, την Άγιος Βασίλης, κορομάς Χαρτζηλίκη. Εκκλησία ΑΕ. Πάει στο Εράφηση. Πάει στο Εράφηση. Sold out. Πλακάκι καινούριο κάτω, σταυρό ηθεία, πάρω κάτω του ταγέρ, μαλλί περμανάντ και δώσε έτσι το ευρώ στο δίσκο. Κόκκινο μαλλί στα 68. Ναι. Χριστούλης, Χριστούλης όμως. Ναι. Μπαίνεις εκείνο το μεγάλο το κράνος του κομμωτηρίου, φουσκώνει το μαλλί. Ναι, το κράνος εκείνο. Και το κράνος του, το ρεύμα. Ο Πάοκ δεν πάει καλά. Ο Πάοκ, εντάξει, Πάοκ είσαι, δεύτερος θα βγεις. Κύπελο θα πάρεις. Δεύτερος θα βγεις, κύπελο θα πάρεις. Λες να φάεις μπρόξιμο, Στέφανε, τώρα που είναι στην 11. Μπρόξιμο. Με φορτηγό. Γιατί το λες αυτό? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί, όταν... Γιατί είναι ισχυρή ομάδα. Δηλαδή τι ισχυρή ομάδα, έναντι τη Ξάνθης και του Ατρομήτου. Φυσικά είναι ισχυρή ομάδα. Αν δύο παοξείς και θα πει, εγώ δεν θέλω, ρε. Γιατί, ρε, γιατί δεν παίζει τον ισχυρό διαιτησία. Με ποιον θα πάει? Ξάνθη Ατρόμητο, ποιο άλλο, Γιάννενα. Γιάννενα, γιατί. Τα Γιάννενα, εντάξει, είναι λίγο. Ναι, θα μοιράσουν τα ψίχουλα εκεί με τον Παναθηναϊκό. Γύλωση τρίτια βάρκα, ναι. Ναι, η ΑΕΚ είναι από την απέξω, την αφήσουν τώρα. Εντάξει ρε φίλε, χρήμα παίζει, μα Ιβάν χρήμα. Έτσι, δηλαδή, Μαρινάκης χρήμα. Εντάξει, δεν θα φτάσει στο Μαρινάκη. Λες εσύ με την Πλατανιά να φάει σφύριγμα υπέρ τώρα για να... Στραγάλι θα παίζει ξηρόσφυρο, βέβαια. Έλα. Το Στραγάλι, άμα δυσκολευτεί... Πότε σαν... έγινε αυτό, τι, δηλαδή. Τι ποτέ έγινε αυτό. Ναι. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή όταν είναι ο Πάοκ τα 7ο-8ο, θες να πεις ότι δηλαδή τον σμπρώχνουνε και όταν να πάει πρώτος τον κατεβάζουνε. Κοίταξε, άμα αρχίσει να εδρώνει ο Κλάους του 70 και δεν βρήκε παστέλια δίχτυα, λίγο εισφυρίχτρα, ένα στραβοπάτι στο Σακόφ, λίγο Ροντρίγκες μπέρδεψε την μπάλα, ένα φάουλ, λίγο την περιοχή, κάνα πέναλτι, κάτι θα γίνει. Μα δεν χρειάζεται και πολύ τώρα να τους μπρώξεις. Είναι και ομάδα από μέσα, καλή ομάδα. Καλώς. Ναι. Δεν χρειάζεται βοηθήσει. Όπως είναι το Ολυμπιακό, άντε κανένα offside, δεν το σφυρίζουμε. Έτσι είναι αυτά. Λες, ρε. Βέβαια, ρε Κώστα τώρα. Το εννοείται ο Πάοκ τώρα. Θα καταδεχθεί ο Παοξής να πάρει σφύριγμα για να βγει πέμπτος, ρε φίλε. Γιατί να μην καταδεχτεί? Πότε το καταδεχτεί? Γιατί στο 93 που έβαλε γκολ με την ΑΕΚ. Τι ήταν, δεν ήταν out, δεν ήταν. Εντάξει. Τι. Γιατί, ρε φίλε. Ποιο. Τι. Τι με. Τι Ηρακλή. Ποιο Ηρακλή. Τι ευνοήθηκε με τον Ηρακλή. Γιατί λίγο ευνοήθηκε με τον Ηρακλή. Πού ευνοήθηκε. Έλα, ρε τώρα. Που η γκόμενα έβγαλε τον. Γιατί δεν τον έβγαλε. Τον έβγαλε. Τι έκανε. Τι μίλησε με απρέπεια. Ναι, γιατί. Ο Τζαβέλας πόσες φορές μίλησε με απρέπεια. Εντάξει, ο Τζαβέλας δεν. Τζαβέλας, εσύ Γιώργης είσαι. Έτσι. Βέβαια. Τι θα πεις με την. Πώς σου φάνηκε το τρομπόνι του Πανιουνίου από τον Κεσαμικό? Σαν να καθαρίζει ο δρόμος για το κύπελο. Ναι. Να τα. Για Πάοκ, λες. Μα θα τους μπρόξουνε, Κώστα.
Δηλαδή κάτσε ρε Βρωμαριανέ τώρα δηλαδή. Για εντάξει Βρωμαριανέ. Δηλαδή άμα το πάρει θα πει. Γιατί εμένα δεν με σμπρώχνουνε ρε. Πού. Δεν με σμπρώξουνε εμένα άλλη σήμερα όπως είναι πάω και σε ρε άλλη σήμερα. Θα σε σμπρώξουνε ρε φίλε. Στη Β' Εθνική. Γιατί να μην σε σμπρώξουνε. Το δέχεσαι. Φυσικά θα το δεχτώ άμα δεν μπορώ. Άρα το δέχεται και ο Παοξής. Γιατί να με το δει αυτό είναι. Άρα το δέχεται και ο Γάβρος. Με 11 βαθμούς δεν θα το δεχτεί ρε φίλε. Άρα το δέχεται και ο Γάβρος. Φυσικά το δέχεται ο Γάβρος. Το δέχεται ο Γάβρος. Φυσικά το δέχεται. Εγνώσεις του Γάβρου γίνονται αυτά. Με τις ευλογίες του Γάβρου γίνονται σμπρωξήματα. Άρα λες λοιπόν. Ναι. Άρα λες λοιπόν ότι. Ο Πάοκ θα σμπρωχτεί. Ο Πάοκ θα σμπρωχτεί. Φυσικά θα σμπρωχτεί. Μα θα υπάρχει τώρα στο καφενείο να δεις τηλεόραση, να δεις μάτς. Ποιος ο λόγος να δεις τον Πάοκ με 11 βαθμούς. Να παίξει τι. Τι να δεις. Αύριο να δεις ένα μάτς εκεί πέρα. Το βάλανε 6 ώρα για να χτυπήσουν την εγκριματικότητα του Φερεντίνου στον Τίλνα που με 6 ώρα το απόγευμα τώρα. Ποιος, ο Πάοκ. Ποιος θα πούνε καθαρίστρια πάνω να δουν τέτοια στεναχωρία που έχει φάει όλο στον Πάοκ. Ναι. Κλείσε τα μάτια σου να δεις το σκοτάδι. Εγώ να κλείσω. Τέτοιο σκούντιμα θα φάει ο Πάοκ, λέει. Έτσι πες το Σεφανάκο γλου γλου γλου. Ο οδηγός του Κυρσάβα. Ψυχούλα δηλαδή, ο Βαγγελάκης. Δηλαδή ρε Βαγγελάκη, θες να μας πεις ότι. Δεν θα αφήσεις ούτε αυτά. Θες να καταδικάσεις τον λαό του Πάοκ. Τι εννοεί ο κ. Βαγγελάκη. Μέσα Πάοκ, εσύ το παραδέχεται. Όπως το παραδέχεσαι και εσύ. Φυσικά. Ότι άμα πέσω κάτω από τα στάνταρ μου, βέβαια. Θα πάρω το σπρόξιμό μου. Καλά δεν είδες το σπρόξιμο του Τσιμπούρη σου εκεί πέρα. Έπεσε κάτω, έπεσε, χτύπησε λίγο. Στην έδωση τη φρίχτα τον πέναλτι. Ναι. Φυσικά, να είσαι από κοντά για να μπορεί να βοηθήσει. Αν απομακρυνθεί. Ο Πάοκ έχει πάρει τέτοιο πέναλτι ποτέ. Ρε. Όχι, ρε φίλε. Πήρε μια φορά. Πότε πήρε, ρε. Με τον Ολυμπιακό. Με τον Ολυμπιακό πήρε. Και γκρινιάζουνε ότι αδικηθήκαμε. Στην Τούμπα. Σοβαρά. Θα άσπαγε η παράδοση. Ωραία, φίλε. Τα 23 χρόνια ναι. Θα ήταν 69, 70. Θα ήταν 13, 12. Ναι. Ναι. Τσίλα. Και το αποκρούει ο Σαργκάνη. Και στην παραφορά το, ο Μέγας κολλητός και φίλος μου και το στείλω χαιρετίσματα. Μέγιστος τιτανοτεράστιος ναι τον Κουερίνο. Ναι τον Κουερίνο. Στο rebound. Ήταν για να γράψει τότε γι' αυτό. Προλαβαίνει κάτι σαβούρες center back εκεί. Είσαι, πλην Νοβοσέλατς που είχε Ολυμπιακός. Κάτι σαβούρες center back. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο Μίχος. Πού να τον προλάβει ο Μίχος. Ο Μίχος ήταν αργός. Πατ, πάρ το 1-1. Κοφτάκι μου. Να το. Το ρεκόρ. Ποιος προηγήθηκε σε εκείνο το μάτσο Ολυμπιακό. Με πέναλτι για αυτό. Με πέναλτι. Τον Αναστόπουλο. Και έδωσε μια μπέτσινο πέναλτι. Του Φορτούνα. Εκεί θα στο στείλω. Ναι. Στο στείλω. Κοίταξε ο Βλάντα. Εκεί θα στο στείλω. Ναι. Τι γίνεται. Λοιπόν, αυτά που λες τα νέα πάνω κάτω. Ναι. Η Ρακλάρα πήρε το μάτς. Η Ρακλάρα είπαμε. Ο Καγιούλης είναι ακόμα εκεί. Του σώσανε. Θα το σώσει ο Καγιούλης. Τους έσωσε. Ναι. Έτσι πιστεύω. Θα πάρει και τους δανεικούς. Ναι, ναι. Και ποιος θα τολμήσει να μιλήσει. Γιατί να μιλήσει, γιατί να μην πάρει δανεικούς. Ποιος θα πάει και αυτές οι σαβούρες που φοράζουν. Ποιος. Δεν ξέρει κάτι. Άσε ρε τώρα. Ναι. Ποιος θα. Μια χαρά θα πάρει και δανεικούς και ο Μαδίτσα καλή θα κάνει. Θα κουμπώσει εκεί στο Λιοζίνο και δύο χαφάκια. Α, και ένα σεντερφοράκι θα πάρουν. Τον κάτσα τον πάρουνε. Γιατί να μην τον πάρουν τον παιδί. Ναι. Γιατί να μην τον πάρουν. Θε μου λες τώρα, αν στον Πάοκ ναι. Φέρουν πίσω τον Κάτσε και ναι. τον Χατζησαία, τον βγάλουν από την Αυθαλήνη κτλ. Με Κάτσε και Χατζησαία θα χτυπήσει και η Ευρώπη. Ρε, Ευρώπη θα βγει, ρε. Ναι, αυτό δεν σοβαρά είναι όμως. Αυτό δεν είναι όμως ένα κομμάτι που λέει ότι οι μεταγραφές που γίνανε στον Πάοκ το καλοκαίρι ή το αθλειότατες. Και είναι αθλειότατες. Και είναι αθλειότατες. Ναι. Γυρίζοντας πίσω τον Κάτσε ναι. και τον. Πώς το λένε. Και το Τιόλι! Κι όχι! Κάτσε. Για εισπράκτορα στον πούλμα να το βάλει το Τιόλι. Κάτσε καλά, Κώστα τώρα. Εθνική παίζει. Εντάξει, τι παίζει εθνική. Στο PlayStation μπορεί να τον έχει την εθνική. Έλα, ρε Κώστα. Στο φιλικό τον έβαλε και ήταν να παίζω και παίζαμε με 9, δεν θυμάσαι. Δεν μου λε, ο Τζαβέλα. Ναι. Απόντο στο αριστερό στόπερ του Πάο. Ναι. Είναι απώλεια. Όχι. 9.55 κενό μήνυμα, 54.4. Ποιο θα το καλύψει. Ποιο θα το καλύψει. Το λέω Βατσαλάθη, ποιο θα το καλύψει. Καλά, Κώστα. Κώστα ποιος θα κατέβασε την μπαλά. Ο Τζαβέλα δεν έπαιζε αριστερό μπακ για να μην δείξει την αδυναμία του. Ναι, γιατί έχει τρεξίματα αριστερό. Πολλά τα μέτρα, ναι. Ναι. Τα 15, 17, 18 μέτρα όμω μια χαρά τα έχει. Μέχρι εκεί, αλλά εντάξει. Στόπερ σου λέει. Ναι, στόπερ. Ναι. Να το κάνει 5 φορέ στον αγώνα. Για αριστερό μπακ 30 να το κάνει πάνω κάτω. Θα είναι απώλεια σαν στόπερ. Σαν στόπερ θα είναι απώλεια. 9.55 κενό μήνυμα 54.4. Ναι ή όχι, ρε. Είναι απώλεια ο Τζαβέλα για τον Μεγάλη. Ο MVP του ΠΑΟΚ τα τελευταία δύο χρόνια ψηφιζόμενος από λαό ΠΑΟΚ ναι. και από δημοσιογράφους ΠΑΟΚ ναι. πριν τελειώσει το παιχνίδι στο 70 MVP ο Τζαβέλας. Είναι απώλεια. Είναι απώλεια. Πόσα μάτς MVP. Αυτός ο Τζαβέλας. Πόσα μάτς MVP ήταν ο Τζαβέλας τα τελευταία 25-30 μάτς. 10 σίγουρα. Σίγουρα 10. Σίγουρα 10. Άρα είναι μεγάλη απώλεια. 15, ναι. Άρα είναι μεγάλη είναι απώλεια. Απώλεια. Άρα είναι μεγάλη απώλεια. Φαντάζομαι. Αυτό ο Τζαβέλα μπέρδευε και το 3-5-2. Το έμπαιζε και λίμπερο, είδε καμιά φορά. Έβγαινε και λιμπεράκι το έμπαιζε. Σκούπα. Μπορεί να το κάνει. Έχει μυαλό Τζαβέλα για στόπερ. Εντάξει, παίζει κεφαλικά. Δεν θέλει να τρέξει το παιδί, ρε. Καλά κάνει. Δεν μου λε με το μάντρωμα των παιχτών του Πάοκ είσαι σύμφωνο. Δεν ξέρω, γούστα είναι αυτά. Δεν ξέρω τι. Ο λαό δεν αντίδρασε. Γιατί να αντιδράσει. Ναι. Ο λαό τα θέλει αυτά. Γουστάρι, ναι, θέλει σκληρέ τακτικέ. Ο λαό γουστάρι. Κάνει ένα λάθο ο Ζαβίδη. Τι.
Νομίζω ότι οι παίκτες του δεν θέλουν και δεν τα δίνουν όλα. Δεν μπορούν, αλλά δεν μπορούν. Δεν μπορούν, Κώστα, καλά. Δεν μπορεί να παραδεχτεί ότι οι παίκτες του αυτό μπορούν. Ναι, πρέπει. Και αυτό κάνουν. Τα παιδιά αυτό μπορούν να κάνουν. Βέβαια. Δεν παίρνουν και από τον προπονητή πολλά πράγματα. Δεν έχει δηλαδή και φαντασία ο προπονητής. Είναι μονοκόμματος με μια κοψιά. Είναι μια κοψιά. Δεν έχει τη φαντασία όπως λες. Εντάξει, μωρέ, προσπαθεί την τακτική ο άνθρωπος. Δεν βγάζει ρίσκο στις αλλαγές. Προπονητής φαίνεται στο ρίσκο. Να του βγει. Πρέπει να στο 0-0 εκεί στη λεωφόρο. Βγάλε τον Κουλούρι, βάλε τον Ροντρίγκε σεντερφορτά. Πάμε. Βάλε το Μιστακίδη αριστερά, τζάμα δεξιά. Πέτα και το Χαρίσι το μέτρο της αντεπίθεσης. Κάνε κανένα μαγείρεμα. Το θες για τα εκτός έδρας παιχνίδια. Μπράβο. Μαζί με τον Περέιρα, μαζί με τον Ροντρίγκες, μαζί με τον Τζαλμα Κάμπο. Το θέλεις και από πίσω να έχεις τον Τζίμιροτ και τον Μάτος. Ναι. Και δεξιμπακ, βάλ τον Κίτσιου. Ναι. Αν είχες δεξιμπακ. Πέτα και για ένα Μιστακίδη να τρέχει μέσα. Κάτι κάνε, ρε παιδί. Πέτα ένα Μιστακίδη στη θέση του, ξέρω εγώ, Κάνιας. Ναι. Πέτα να μη στα κίνηθες του κάτι, καθαρό εξάρι μου λες. Παίξε το μάτο σε ένα εξαράκι, βάλτονε για ένα τέταρτο μπροστά εκεί να σε κόβει. Κάνε κάτι. Βάζει κουλούρι, βάλε Κλάους δηλαδή. Παίρνω Νάικ, βάζω αντίθεση. Βάζω αριστερό μπακ, βγάζω αριστερό μπακ. Βάζω στόπερ, βάζω στόπερ. Ναι, είναι μπέργκερ. Πείτε λίγο τα αποτελέσματα από το Champions League γιατί το έχω απλήρωτο λέω. Το ίντερνετ, ρε παιδιά, και δεν υπάρχει άλλη εκπομπή πέρα από τη δική σας. Σοβαρά. Ναι. Να το ψάξω, να δώσω. Ψάξω, ψάξω. Πώς θα γίνει. Αποτελέσματα του. Αν μπορέσεις να μιμηθείς, ναι, τον Κουερίνο, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Λέω φοβού. Εγώ τώρα. Εσύ τώρα. Έκανε μεγάλη μουστιά που. Να σε πω εγώ τώρα. Αυτό ήταν μαλάκα. Φωνάζει ο Γιάννη. Όταν βρίσκει ο Κουερίνο, μιλώνει την αυτή. Ναι, ναι. Και εμείς τότε πήγαμε. Αρεσκάκι να παίξουμε και δεν. Και να σου πω κάτι και άλλο. Θα μιλάνε τι αυτό. Ναι, σου κάτι άλλο. Γκουναρί. Γκουναρί. Μα το έκανε. Έβγαινε από μπακ. Το μανάκι. Με καλαλίτη. Κάλεπτα από εκεί και πέρα. Εγώ είδα. Ναι, τερματοφύλακα περνάει από πάνω. Φοβερό παιδί. Μυαλό. Ναι, τον Κουερίνο. Μυαλό. Μυαλό. Θα τα βρω, ναι, θα τα βρω. Μυαλό. Μυαλό. Εφιέστατο. Όπω είναι, θηλυκό μυαλό, γεννάει. Θηλυκό μυαλό. Ήρθε για 2 χρόνια στον ΠΑΟΚ, ο Νέτο, και έμεινε μια ζωή. Έτσι. Από τα καλύτερα παιδιά και τα πιο έξυπνα παιδιά στον χώρο του ποδοσφαίρου. Πανέξυπνο παιδί. Πανέξυπνο παιδί. Γιατί να μην είναι άλλο. Ναι, ναι. Και πολύ καλό παίκτη, πολύ τεχνίτη παίκτη, σκόρερ, φαντασία. Το νοσταλγό τον Νέτο Κορίνο. Και ήταν και από τα αγαπημένα άτομα στο δημοτικό που πήγαινα. Ναι. Στο δημοτικό που πήγαινα. Σαν, ναι. Είχε ας πούμε φανέλες τότε που δεν είχε τότε τις μπουτίκ και τα λοιπά. Του Γκουερίνου όμως πώς το ξέρεις, για πότε το γνώρισες, πώς το γνώρισες. Τον είχα και προπονητή ένα διάστημα στους Αμερικανούς. Ναι, τον είχα και προπονητή. Είχε φέρει μορφή. Κάτι ελαφριές μπάλες από τη Βραζιλία, μας έκανε κάτι προπονήσεις περίεργες, κάτι βάρη περίεργα. Βάρητα. Ναι, ναι, κάτι κύκλου που είχε φάει ένα μηχάνημα τον Ηρακλή. Έτσι λέγοντα το μηχάνημα, σε στάδια μικρά. Ναι. Μικρά βάρη, πολύ ένταση. Ήταν ωραίος, ήταν ωραίος. Ήταν ωραίος ο Νέτο, ήταν πολύ ωραίος. Ο Νέτο Γκουερίνο. Ο Νέτο Γκουερίνο. Αποτελέσματα Champions League. 7-12. 7-12. Θα τα βρούμε, ρε φίλε. Θα τα βρούμε, ρε φίλε. Πάω και σε. Η κρύα η Ντενίση λέει. Α, το πέτυχε ο φίλο. Ο Γιακουμάτο ήθελα να δώσω μερικέ εξηγήσει. Καμπόη. Χρήσιμο ο Τζαβέλα. Ωραίο. Ο 991. Ναι. Ο Γιακουμάτος, ρε φίλε. Τι αντιπαθείς, ρε φίλε. Όλοι. Καλά λέει. Νταϊλίκη που λέει ο Γιακουμάτος. Πολύ Νταϊλίκη. Νταϊλίκη, ναι. Από αυτούς που πέθαναν, 2 ήθελα να. Αλλά επειδή πέθαναν, δεν το λέω. Ναι. Δεν το λέω. Δεν ναι. το λέω. Δεν κάνει. Ναι. Θα πω όμως ότι αντιπαθούσα πολύ τον Γιαννόπουλο. Ναι. Και τον Κουτσόγιωργα, ρε φίλε. Το Κουτσόγιωργα. Δεν το πήγαινα με τίποτα. Τα εκείνο το Κουτσόγιωργα. Ναι. Δεν το πήγαινα με τίποτα. Τον είχα πάρει χαμπάρι δηλαδή από, ναι. από πιτσιρικά. Μάλιστα. Ναι. Δεν του γούσταρε καθόλου. Με τίποτα. Λοιπόν, βρήκαμε εδώ τα αποτελέσματα του Τσουλού, ε. Λοιπόν, πάμε να τα πούμε με νούμερα. Να τα πούμε. Ναι. Ποια νούμερα. Δεν έχω νούμερα. Εγώ έχω εδώ πέρα κατευθείαν τα αποτελέσματα από τη σελίδα του Champions League. Παρακαλώ. Λοιπόν, Juventus Dynamo Zagreb 2-0. Ωραία. Λιόν Σεβίγια 0-0. Κουλούρια. Ωραία. Πόρτο Λέστερ. 5-0, ναι. Τάλιρο η Πόρτο, φίλε. Μάλιστα. Ναι. Club Brugge Copenhagen. Ναι. 0-2. Ναι. Legia Sporting Λισαβόνας 1-0. Ναι. Real de Madrid Borussia de Dortmund 2-2. Χου. Tottenham. Tottenham CSKA Moskvo 3-1. Ωραίος. Και Bayer Leverkusen οι Ασπιρίνες με τη Μονακό 3-0. 3-0 η Γερμανία τη Μονακό. Αυτά είναι τα αποτελέσματα του Τσουλού. Ναι, μάλιστα. Βέβαια. Και εγώ χάνω ένα. Ποιο χάνεις, ρε φίλε? Τη Real Madrid. Σοβαρά μιλάς. Έκλεινες αυτό που έκλεινες. Πω, ναι. πω.
Κοίτα τι λέει, 101 ναι. με 95 απόθεση, δηλαδή άσο και over. Α, το έμφυα. Αυτό ο Μπαμεγιάνγκ μα στέρισε το έμφυα. Κοίταξε τι παίρναμε. Ε, τι πάμε. Με 1,5 ευρώ, 4,60. Άσε ρε αυτό που λέει. Άσε ρε και εγώ λέω. Και εγώ λέω περιμένω από κάτι 200 ρε. Τρελό, σε έτσι θα βάλω. Άσε τρελαθεί ρε. Αυτό να το γράψουμε να το κάνουμε σλόγγαν. Πήγε, έδωσε ένα μπουρέκι για να πάρει για λουκανόπιτα ρε Κώστα. Δεν με τρελάνει. Ο Κάτσε λέει. Γιάννη, τι λέει αυτό. Ο Κάτσε είναι Αλβανό λέει. Ναι, αλλά έχει δύο ιδιότητε. Τι ιδιότητε έχει ο Αλβανό. Ξέρω ρε για τον Ηρακλή που δεν μπορεί να παίξει λέει ο Κάτσε. Λέει γιατί ή το Αλβανό. Ένα ή το εντάξει, γιατί να κάνω. Ή το Αλβανό. Γιατί άσχημα είναι τώρα ο Κάτσε με τον Πέλκα έτσι στα χαφάκια. Να παίξει και ο Σαραμαντά από εκεί. Ναι. Λεωζίνη ο Κουμπομένο, Μπαρτολίνη. Μια χαρομαδούλα θα κάνει. Ρε, εσύ ξέρει ποια ήταν κρύα πολύ. Άιντε ρε, για πε. Αυτή που γούσταρε ο Αλεξανδράκη ρε. Στι κυρίε τη αυλή και δεν του καθόταν ρε. Που είχε μπουτίξει στο Κολονάκι και παντρευτεί ένα σκηνοθέτη. Μια. Ηλιόπουλο που έπαιζε εκεί πέρα στην. Ναι, ρε, εσύ, αυτή την αντιπαθητική. Πω, πω, καλά λέει ρε. Δεν θυμάμαι το όνομά τη ρε. Λοιπόν, εκείνη που γούσταρε ο Αλεξανδράκη ναι. στι κυρίε τη αυλή, μια ακρία γυναίκα είχε και μπουτίκ στο Κολονάκι. Ναι. Παντρεμένη με ένα σκηνοθέτη. Ναι, δεν έστειλε τον Ιάκωβο να καθαρίσει. Έπαιζε και στην αρχόντισα με τον Αλίτη, ήταν η αδερφή του Μηταρά που έψαχνε. Δεν, μπορώ, δεν μου έρχεται τώρα. Α βοηθήσει κάποιο. Ένα μήνυμα. Εδώ το. Εδώ το έχω. Δεν μπορώ να τη θυμηθώ. Εκείνη καρακρία. Γιατί ρε φίλε, θα αντιπαθεστάτη. Σίγουρα θα είναι. Ναι, αντιπαθεστάτη. 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 Χολή έβγαλε για αυτή τη γυναίκα με την μπουτίκ. Ναι, ρε φίλε, αντιπαθεστάτη. Έχει βγάλει χολή. Φαντάσου τώρα και να έχει άντρα σκηνοθέτη. Ναι. Μπουτίκ στο Κολονάκι, λεφτά. Ναι. Έπεσε και την. Τα αφιψηλού. Την τσιριμπιμ, τσιριμπαμ. Ναι, ρε φίλε, αυτού του αφιψηλού δεν του πάμε τίποτα. Yeah, δεν μπορεί. Ειδικά στο χώρο τη δημοσιογραφία. Όταν ακού το ξέρει ποιο είμαι, εγώ τρελαίνε. Δεν μπορώ. Δεν μπορεί ούτε κι εγώ. Το λέει και ο κόκκινο. Εντάξει, το φιλαράκι σου είναι. Γιατί ο κόκκινο είναι. Τον αφήνει, είναι καλό παιδί. 230.000 χιλιόμετρα με Σεϊτσέντο έχει κάνει. Ποιο είσαι, ρε, του λέω. Ξέρει ποιο είμαι εγώ. Ρε, τι είσαι, ρε, εσύ δίσκο πλατό δεν έχει αλλάξει. Σοβαρά. Τι δεν μα τρελάνε. Τι τυχερό άνθρωπο, ρε, φίλε. Σε παρακαλώ, ρε, φίλε, του λέω να πούμε. Πώ τη λένε, ρε. Με το Δημόπουλο το σκηνοθέτη ήταν παντρεμένη, ρε. Θα τη βρω, θα τη βρω. Θα τη βρω. Θα τη βρω. Ήταν ο Αλεξανδράκη καψούρα μεγάλη. Αλλά άφησε τη βαλσάμι έγκυο στο έργο. Ναι. Βρήκε μικρή και την όρμηξε να πούμε. Καλά, καλά εξηγήθηκε. Ναι, Αλεκάρας. Μεγάλος Μπομβιβέρ και Αλεκάρας. Έτσι, ε. Αλεκάρας. 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 Ο οδηγό Κρυσάβα. Χαμό γίνεται. Χαμό. Τι θέλει αυτό εδώ ο Ολυμπιακή. Μόλι μ' άκουσε στα ντέξι εδώ πέρα τρελάθηκε να βαράει τώρα. Ξέρω εγώ. Πρόσεχε. Όχι, όχι Νόνικα Γαλινέα, ρε. Όχι Νόνικα Γαλινέα, ρε. Όχι. Άσε ρε και φέρνει τη λιμουζινέτα τώρα. Έχω πρόσωπο σου λέω να ρίξω. Ούτε όχι ρε κι άλλο Νόνικα. Όχι Νόνικα Γαλινέα, ρε. Όχι ρε η Νόνικα Γαλινέα. Ποια είχε μπουτίξει το Κολονάκι με αυτό το Αλεξανδράκι, ρε. Αυτή με τον Κούρκουλε ρε, που ήταν στο αεροπλάνο ρε, και έπεσε το αεροπλάνο και έλεγε το φτερό ρε. Το φτερό πέφτει. Τρέμει το φτερό, πέφτει το φτερό που έλεγε. Ρε, ποια ήταν ρε. Ρε παιδί. Γλυκό αγόρι καλημέρα λέει. Από Άγκιστρο, Νίκος από Γιαννιτσά. Σόπαρε μεγάλο. Άγκιστρο, ε. Τις προάλλες λέει. Στη Μεσήμβρια πάντως είδα χαρτιά λέει που έδειχναν ότι οι παίκτες του ΠΑΟΚ έχουν σπάσει όλα τα κοντέρ. Στα Γιάννενα το χοτέλ λέει από 35 ευρώ τη βραδιά λέει. Το έκανα 45. Το αφεντικό μου είπε την διαφορά να την πάρω από σένα. Πες καμιά καλή κουβέντα για τα Γιάννενα. Καλή κουβέντα για τα Γιάννενα. Ακριβά η νίκη έχει. Την πιο ακριβή πόλη να πούμε. Η Φλωρέτα Ζάναρε. Φλωρέτα Ζάναρε. Ευχαριστώ ρε. Η Φλωρέτα Ζάναρε. Τι κρύα γυναίκα ρε. Πόπο κρυάδα ρε φίλε. Ναι ρε φίλε. Πόπο ρε φίλε να βγεις μαζί της το Δεκέμβριο μήνα να πας για καφέ. Τι ρε νες. Φλωρέτα Ζάναρε. Παραγγείλεις νες με παγάκια θα έρθει. Μόνο μου την κοιτάς. Βασίλης από κέντρο. Φλωρέτα Ζάναρε. Ρε φίλε. Ναι ρε. Τη γούσταρε ο Αλεξανδράκης ρε. Και αυτή τη Φλωρέτα Ζάναρε ήθελες βρε Αλεξανδράκη. Έχω μια μεγάλη απορία λέει ο 556. Ναι. Από το Σάββατο είδα στα δυτικά το Μπάρτσα Ρεάλ και όλοι οι Αρμένοι λέει, Γεωργιανή Ροσοπόντι, η Σάρα και η Μάρα λέει, ήταν με την Μπαρτσελώνα. Και αυτό λέει γιατί. Γιατί. Η Σάρα και η Μάρα, η Γεωργιανή και η Ροσοπόντι και οι Αρμένοι ήταν λέει με την Μπάρτσα. Εντάξει. Εντάξει. Και οι Αλβανοί που έρχονται στη Θεσσαλονίκη είναι με τον ΠΑΟΚ. Η Φλωρέτα Ζάνα. Λοιπόν, εντάξει, πάω και τι να κάνω. Δηλαδή, εδώ οι Αρμένοι, οι Σούριοι, οι Σουμέροι, οι Ασσύριοι, οι Σελτζούκοι Τούρκοι, οι Πετσενέκοι Τούρκοι. Ναι. Αυτοί τι, δεν γίναν ΠΑΟΚ.
Γιατί δεν γίναν. Τι να γιατί είδε μέσα στα χώρα τη πόρτα καμιά φανέλα να γράφει Αριστάτο από πίσω. Ένα κλάο υπάρχει μέσα στα χώρα. Για τα χώρα τη πόρτα. Η Καλονή δεν μπορεί να κάνει δοκιμέ. Κανένα Σύριο να πάρει εκεί πέρα να τον βάλει και να παίξει. Γιατί δεν παίξει. Μια ταϊστή είναι ρε Κώστα. Μπορεί να παίξει και μπάλα. Άντε πάλι Τζένι Ρουσέα. Ο δικό του κύριε Σάβα. Ποια Τζένι Ρουσέα είναι Καϊβάνι. Αμπαλοών να πούμε. Μην βράσει το φιλαράκι μου. Φλωρέντα Ζάνα. Θα σε πιάσει εκεί ο Κυρσάβα, θα σε στείλει κανένα ένταλμα. Λοιπόν, καλά ρε τα γκάρια. Σε κλάμα το δευτερολέπτο. Καλά ρε τα γκάρια, δεν είναι απώλεια του Τζαβέλα. 3-0 λέει αύριο. Δεν ξέρω, φίλε, για αύριο μπορεί να είναι 3-0, αλλά θα σου πω μια κουβέντα για τον Τζαβέλα. Για ο Τζαβέλα, ναι. Σαν αριστερό στόπερ, ναι. Πέρα από το ότι ήταν κολόπεδο, εντάξει, ναι. Είχε πολύ καλή απόδοση. Ναι. Πρώτον. Δεύτερον, δεν υπάρχει περίπτωση να έχει στηθεί σε στοίχημα ο Τζαβέλας, γιατί είναι φραγκάτος. Ναι. Δεν άπως μπαίνει σε τέτοια διαδικασία. Ναι, ναι. Όχι. Τώρα, αν με τη μούμια του Φαράω τον Ήβιτ, τον ναι. Άχυλο, ναι. Τον κακό άνθρωπο, ναι. Ήρθε σε κόντρα, που ήρθε. Γιατί αριστερό μπακ δεν θέλει να παίζει. Ναι. Γιατί τα 70 μέτρα είναι πολύ περισσότερα από τα 20. Ναι. Ναι. Σε αυτό ναι. Ναι. Αυτό όμως είναι και ένα θέμα το οποίο λέει εγώ αποδίδω και καλά. Σαν αριστερό στόπερ λοιπόν, ναι. Τι κάνει ο Τζαβέλας. Τι κάνει. Καταρχήν έχει τη μεγάλη την παλιά τη Σαραντάρα να βρει. Από την πίσω μεριά να κάνει μια μεγάλη παλιά. Δεν είναι Κατσουράνης. Ναι. Εντάξει. Δεν είναι ο παίκταρος που θα σου κάνει τη μεγάλη την παλιά. Έχει καλό φάουλ 25. Έχει καλό χτύπημα φάουλ. Ναι. Πρώτον. Δεύτερον. Στο αμυντικό κομμάτι. Όταν ο ΠΑΟΚ ανεβαίνει ψηλά. Ναι. Και αυτός έχει να αντιμετωπίσει μια απόσταση 25 μέτρων. Ναι. Είναι αρκετά γρήγορο στα πρώτα 25 μέτρα. Έχει, μετά έχει. Κάνει. Έχει την επιστροφή. Καλύπτει την αμεσοαμυντική χαμηλά αδυναμία του Κάνιας. Ναι, την καλύπτει. Ο Κάνιας, ναι. Γιατί οι παοξίδες εδώ πρέπει να μάθουν μπάλα. Ας μάθουν. Ανοίξε εκεί στο Μακεδονία Παλάς εκεί. Πείστε τον κοντό να ανοίξει το ραδιόφωνο να πούμε 95,5. Ναι, ναι, ναι. Να μάθει λίγο μπάλα γιατί από αυτό τον άμπαλο που έχει εκεί πέρα να πούμε. Τον, πώς το λένε αυτό που ήταν διαιτητής ο Μίχελ. Άλλο κρυό κολοπλάσμα ναι, ναι, εκείνο ναι, ναι, να πούμε. Ναι. Ναι. Δεν θα μάθει μπάλα. Δύσκολα να μάθει. Δύσκολα. 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 Πάει, τελείωσε. Ναι. Πρόσεξε τώρα. Ναι, μαρκάρει με αντίληψη ο Τζαβέλας. Αυτό ο Κάνιας κάτσε δεν είναι να ντουμπλάρει στην πλάγια γραμμή. Δεν μπορεί. Ψηλάνε μετριότητα. Ναι. Ψηλάνε μετριότητα. Και αυτά τα χαμαλίκια των 10 μέτρων, 5 μέτρων, 8 μέτρων, αυτά τα τσάφτα, τσούφτα, ναι. Τσίφ και μπροστά. Αλλά και από το Λέοβατς ναι. Τα κάλυπτε ο Τζαβέλας. Γιατί ο άλλος δεν μπορεί. Και θέλω να βγουν τώρα αυτοί που πήρανε καφέ με τον Τζαβέλα και βγαίνανε, ξέρω εγώ, και είχαν και τις πληροφορίες και το ρουφιάνι λύκια, να πούνε στην μπάλα επάνω. Αν πραγματικά ο ΠΑΟΚ έχει θέμα με τον Τζαβέλα στα στόπερ και αν αυτοί νομίζουν ότι με τον Μαλεζά και με τον Κρέσπο ή με τον Μαλεζά και τον Βαρέλα ή με τον Μαλεζά και τον Χατζη Ισαΐα, που το Χατζη Ισαΐα το παιδί είναι 5 μήνες σε απραξία και θέλει τουλάχιστον 6 με 7 μάτς συνεχόμενα για να βρει φόρμα. Σίγουρα. του τέστην μπορεί να βγάλει και κάνα τραυματισμό το παλικάρι. Του τέστην άκυρο. Του τέστην ο Τζαβέλας είναι απώλεια στην μπάλα επάνω. Ναι. Στην μπάλα επάνω είναι απώλεια. Τώρα, όσο δεν θέλουν να το δούνε, οι παοξίδες, εκεί στο Μακεδονία Παλάς, στους συνδέσμους, στα σπίτια, στα ταξιά και στα μεροκάματα και στα καφενεία, στα καφενεία ναι. Εγώ οφείλω ναι. Να ομολογήσω ότι είναι θέμα. Είναι θέμα και κατέβαζε και την μπάλα ο Τζαβέλας, έτσι. Την έπαιρνε 10 μέτρα πάνω του. Τζερόνιμο Παοξής, 55 χρονών, πρώην χουλιγκάνος, ο οποίος με την πρώτη... Πρώην. Με την πρώτη χοληστερίνη, ναι. Ναι. Άκου τη μία που παοξής τώρα, φίλος μου. Ναι, πες. Φίλος μου, ταξιτζής. Ναι. Πολύ καλό παιδί. Πάω, λέει, λουλούδια, λέει, στη γυναίκα μου, στα 55. Α. Βέβαια, άμα ο μεγαλώσει ο προστάτης... Λουλούδια θα πας. Λουλούδια. Ναι. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, σταμάτανε με τον Τζαβέλα, θες να μας ρίξεις τα ναρκωτικά. Α. Το τίποτα τον κάνεις μονάδα. Ορίστε. Αυτό τώρα δεν βγήκε 2 χρόνια να πει. Ναι. Φίλο μου. Ναι. Κοτσίδα είχε ακόμα. Ναι. Ναι. 55. Ναι. Καλό κομμάτι. Ναι. Μια μέρα ήρθε να κοπανίσει τον κόκκινο. Ο κόκκινος μόλις έφυγε αυτός. Εγώ δεν ξέρω. Ναι. Μόλις έφυγε αυτός. Ναι. Άρχισε και φώναζε ο κόκκινος. Ρε στριψέλη του λέω τώρα τι φωνάζεις. Ναι. Έφυγε ο άνθρωπος. Όταν ήρθε ο άνθρωπος τι έφυγε. Όχι, να ξέρει καλά. Φεύγει, τι να σου πω, ρε, του λέει τον κόκκινο. Φεύγει που λε. Τι να έρθει, λέω, αφού έφυγε τώρα. Μην ξαναγυρίσει, κάτσε καλά. Να σε μην γυρίσει, λέω, γιατί δεν έχω καμιά διάθεση, λέω τώρα. Κα σιδερώματα εδώ. Να σε σώνω τώρα πάλι, ας πούμε, για άλλη μια φορά. Αδερφέ μου, φίλε. Πού είχα μείνει, αδερφέ μου. Στον Τζαβέλα τον έκανε, λέει, μονάδα. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι μονάδα ή τριχομονάδα ο Τζαβέλα. Εγώ ξέρω ότι 2 χρόνια τον έχετε βγάλει MVP. Τον έχετε βγάλει MVP, ρε Τζερόνιμο, καλέ μου φίλε, με το ταξί σου. Αφόσον πρώτα έχει κάνει τον Αναστασιάδη πόλεμο και ο Αναστασιάδης λέει με τρυπήσανε.
Λοιπόν, σα αρέσει να σα τρυπάνε. Καλό είναι, δεν είναι άσχημο. Γιατί? Ναι, είναι το. Άμα συνηθίσει κανεί το τρύπημα. Είναι το πίσω ψάρι που λέει. Ναι. Γιατί όχι. Του τηγανίζει δύο φορέ λέει. Γιατί τι παλαμή. Είτε είναι άντρα είτε γυναίκα. Α, Κώστα. Έτσι ακριβώ. Τι να κάνω, άμα του αρέσει μια φορά συνέχεια γίνεται το κακό μετά. Γιατί άμα ναι. τον αρέσει, γιατί. Επηγαίνει να σκουντά τον τοίχο συνέχεια μετά. Ναι, σκούντα, σκούντα να ανοίξει το δωμάτιο. Εσεί σκουντήξατε τον τοίχο δηλαδή. Και αφού έχει το παιδί πάει και στην εθνική και χαίρεστε γιατί να μην πάει. Έχει παίκτε τη εθνική ομάδα. Παίρνει και τα φράγκα. Ναι. Ξαφνικά τώρα είναι. Πρωτοκλασσά τους. Αλλά το μεγαλύτερο κακό ποιο? Από όλα αυτά. Για μπες. Είναι αυτό που λέμε ο φίλος, ρε παιδί μου, να έχει μπέσα. Ναι. Να έχει μπέσα ναι. ο φίλος. Δηλαδή. Φίλος. Τι θα πει φίλος. Φίλος. Να, να χαίρεται στη χαρά σου. Φίλο του κουμπάρου του, αδερφό μου. Ναι. Για σου μόρσα. Άθου, βλάβου, άθου, κουμπάρου, φίλο μου. Ο αδερφό. Ο αδερφό μου. Σε κλάμα του δευτερολέπου. Σε κλάμα του δευτερολέπου, για πότε τον έκλανε ναι. ο, το Τζαβέλα, ο Γιώργος ο Σαββίδης. Τι είπες μεγάλη κουβέντα τώρα, ρε. Η φιλία, τι είναι αυτό το πράγμα η φιλία. Να είσαι φίλος, ξέρεις να πεις. Φίλε, κοίταξε να δεις, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Ναι. Γιατί τώρα είμαι σε άλλη κατάσταση. Ναι. Δεν μπορούμε να βγαίνουμε όπως ήταν και τα, και τα λοιπά. Και επειδή όλα... Παντελονάτα όμως, ναι. έτσι αυτό που λες ναι. τώρα, ρε. Ναι. Και όχι, δεν σε ξέρω, δεν με δεν μ' αρέσουν εμένα τις εξηγήσεις. Και από το Facebook και τον προκαλώ τον Γιώργο τον Σαββίδη. Ποιος. Γιατί έλεγε, λέει, κάποιος λέει, έλεγε, λέει, γιατί έχουμε πει αρκετοί ότι έχει φιλίες με τον, με τον Τζαβέλα. Ναι. Να πει ποιος είναι αυτός που φέρε, λέει, φωτογραφίες, λέει, αν μας έχεις δει ποτέ μαζί και τέτοια. Δηλαδή, να το ξέρεις τον Τζαβέλα, του στείλεις ένα μήνυμα και να του πεις, καλά σε κάνει, ρε, καλά να πάρεις. Κουμά λίγο κόντεψε να τον παντρέψει, να πούμε. Ναι, κάτι τέτοιο δεν είναι. Κουμάλιο κόντεψε να τον παντρέψει. Ναι. Και πώς δηλαδή τον κουμπάρο δηλαδή θα. Εντάξει, δικά του πράγματα. Ναι. Αφού δεν γουστάρουν, τελείωσε τα παιδιά, δεν μας ενδιαφέρει. Ναι. Όπως και εμείς τώρα να παίξουμε σφαλιάρες, θα πούμε δεν σε ξέρω μετά. Εντάξει, τέλος πάντων. Λέει τώρα που ξέρω φίλο. Για πες τη λέξη. Γιατί μπάρτσα οι Τάταροι, οι Καυκάσοι και εμείς οι Έλληνες Ρεάλ. Λογικό να γίνουν ΠΑΟΚ, λέει, ξένοι, ήρθα στην Ελλάδα, ξένη ομάδα. Είναι και ο ΠΑΟΚ, λέει. Αυτό είναι εύκολο. Αυτό στην Αργιανό αυτό. Με την εισάτου που απαγωγή τα βγάλε αυτό. Τι έκανε τώρα αυτό. Ναι. Δεν το πιασα αυτό. Ξένη ομάδα είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι ελληνική δηλαδή τώρα αυτό. Αυτοί οι Αργιανοί, εσείς δηλαδή. Ναι, ρε, εμείς. Και οι Ηρακλειδείς αυτοί. Γιατί, ρε. Αυτοί οι λιμοκοντόροι οι Ηρακλειδείς. Ναι, ναι, λιμοκοντόροι. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε ναι. ότι ήρθαν οι ξυπολιταρέοι από, την, από τα βάθη της Ανατολής. Ναι. Σας βρήκαν εδώ πέρα ναι. και προοδεύσανε. Ναι. Πασοκοποιήθηκαν. Ναι. Χουντοποιήθηκαν. Βέβαια. Ποδοσφαιροποιήθηκαν. Έτσι. Φτιάξανε καλύτερη ομάδα κτλ. Και πήραν και τους αλλοδαπούς. Τους άλλους οικονομικούς μετανάστες. Ναι. Διότι ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα όχι προσφύγων μόνο και οικονομικών μεταναστών. Βέβαια. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει πάρει τους πρόσφυγες και τους οικονομικούς μετανάστες. Βέβαια. Και τώρα θα πάρει και τους Σύριους. Σε παρακαλώ. Και θα πας στα post code, πώς τα λένε αυτά. Ναι. Θα δεις τον Τζαβέλα Φανέλα. Φυσικά θα τα δεις. Όταν έλεγε στο σταθμό του Μονάχου πήγαινε πάνω στη Φραγκφούρτη ο άλλος ναι. να πάει να σκάψει. Με φανέλα του ΠΑΟΚ έφυγε. Σωστό. Έτσι. Σωστό. Στο σταθμό του Μονάχου. Με άφησε άφου. Άκου να δει. Βέβαια. Δεν έλεγε ο ξανά. Άρα, καταλήγουμε ότι είναι απώλεια του Τζαβέλα. Απώλεια είναι. Αφού δεν έχει μπει center back. Καταλήγουμε. Είναι καταλήγουμε ότι ο Λαδέντη Γιανέλο δεν ξέρει να κάνει άμυνα στη Ρεάλ. Δεν ξέρει τι άμπει τώρα. Κάνει τον Ρονάλντο και στον Μπεζεμά γύρνα πίσω το πει. Εγώ σε ένα τάκλινγκ που είδα τον Ρονάλντο, για να καταλάβει ότι ο προπονητή ναι. δεν πήρε στροφή. Είναι στο 2-1 μια φάση Γιάννη και πάμε σε διάλειμμα. Ναι. Όπου κάνει πάλι από τη μεριά του Μαρσέλο. Ναι. Από τη μεριά του Μαρσέλο μια επίθεση, δεν θυμάμαι ποιο παίκτη τη Ντόρτμουντ. Και έρχεται ο Ρονάλντο και κάνει τάκλινγκ σαν μπακ. Ο Ρονάλντο κάνει τάκλινγκ σαν μπακ. Και πετάει την μπάλα πλάγι. Σπάστηκε γιατί έχασε την μπάλα, γι' αυτό και έκανε τάκλιν. Δεν ξέρω. Ναι. Και κοιτάει την κάμερα, σαν να του λέει του κουρούμπαγλα. Ναι. Δηλαδή, εγώ να είμαι Ρονάλντο, θα πάω να τον πω coach. Ναι. Βάλε ένα τρίτο στόπερ. Ναι. Να το πάρουμε το μάτς. Άσε με μπροστά εμένα μόνο. Δεν τον εκθέτεις. Ναι. Δεν τον εκθέτεις. Ναι. Πας εκεί και κάνεις ότι το πόδι σου είναι λίγο αυτό ναι. και τα λοιπά. Λίγο. Ρε Διανέλο, πες. Λίγο η κάλτσα τρύπησε, βλέπεις. Ναι, ναι. Βάλε ένα τρίτο στόπερ. Άσε με εμένα μπροστά. Βγάζεις τον Μπενζεμά, βάλε ένα χαφ. Ναι. Και τράβα εμένα. Βάλε ένα νίσκο γρήγορο. Ναι, βάλε. Μη μας κάνεις τέτοια. Ένα νίσκο εκεί με τον διάλειμμα. Προκαλώ τον κύριο Κώστα να βγει να απαντήσει στον γιατρό τον Ηρακλειδέα. Ναι. Χωρίς ρετά. Και εγώ τον οδηγό του κύριου Σάβο που μας κράζει συνέχεια από εδώ. Με κράζει μόλις μ' ακούσει όμως. 2-31-090-90-90. Ο Τζαβέλας, ο Τζαβελάρας είναι παιχταράς και ατραυμάτιστος, λέει ο Φάνης. Καλά, λέει ο Φάνης. 2-31-090-90-90. 98-80-90. Έτσι. Πέστε μας τα επαγγέλματα που προοδεύουν. Σήμερα τα έχουμε τρανζίστορ εκπομπή. Ναι. Τρανζίστορ πάνω κάτω. Γιάννη, πες μου μόνο ένα επάγγελμα που πιστεύεις ότι είναι πολύ καλό για τα Χριστούγεννα. Εμείς πάντως δεν είμαστε. Ναι. Επάγγελμα που. Επάγγελμα. Δίνει. Όχι. Oh. Ποιο επάγγελμα είναι αυτό που δίνει yeah. το καλύτερο επάγγελμα το οποίο. Για τα Χριστούγεννα ή κάνει πάει ταμεία. Υπουργός. Εκκλησία. Υπουργός και εκκλησία. Διάλειμμα.
Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Ταξί, ταξί, Ολύμπου 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδίνι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τσαρούχας ή Τσαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. 5-8 Δεκεμβρίου στις 6 το απόγευμα, Τούμπα. ΠΑΟΚ Σλόβαν Λίμπερετς. Ο ΠΑΟΚ στο έκτο παιχνίδι του Europa League αντιμετωπίζει τη Σλόβαν Λίμπερετς και το Μετρόπολης 95,5 θα είναι εκεί με όλο το δημοσιογραφικό του επιτελείο αλλά και τη Sportingbet, τον χρυσό χορηγό της ΠΑΕ. Απολαύστε τη μετάδοση του αγώνα στο Μετρόπολης 95,5 σε περιγραφή των Δημήτρη Μανούση και Νίκου Κουλιανού. 5-8 Δεκεμβρίου στις 6, ΠΑΟΚ Σλόβαν Λίμπερετς απευθείας στο Μετρόπολης 95,5 όπως πάντα παρέα με τη Sportingbet.gr, τον χρυσό χορηγό της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Πεινάς! Έρχεται ο Deliveras! Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς! Deliveras.gr, το ελληνικό online delivery. Είναι μεγάλος, κίτρινος και βρίσκεται στον ουρανό. Αχ, εδώ το έχω. Σε ζεσταίνει, σε καίει. Μπα, δεν. Βγαίνει κάθε πρωί. Δεν θυμάμαι. Με τα τεντόπανα Καλμπαρί θα ξεχάσετε τον ήλιο. Διαλέξτε χρώματα, σχέδια, ζήστε στη σκιά τους. Δροσιά, αλλά ελληνικά, με 10 χρόνια εγγύηση. Τεντόπανα Καλμπαρί. Ήλιος, ποιος ήλιος. Τεντόπανα Καλμπαρί. Διάθεση Βορείου Ελλάδος, Intergo ΑΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-4876-76. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Στην μπάλα επάνω ρε. Στην μπάλα επάνω είναι, είναι ο Τζαβέλας ρε, απώλεια ρε. Με αυτά τα center back που έχετε εκεί με τον Βαρέλα τον Αρκουδιάρη ρε. Ε, κάτσε να μας πούνε αν είναι απώλεια όχι. Βγάλε το χαρακτήρα του. Βγάλε τη φιλία του με τον Γιώργο. Ε, τι θα αφήσεις. Βγάλε. Σαν μπάλα ρε. Γιατί σαν μπάλα. Σαν μπάλα ρε. Τι καρέκα. Σαν μπάλα είναι απώλεια ο Τζαβέλας ρε. Όχι ρε δεν είναι. Θα βρούμε καλύτερο ρε. Αφέρω πάλι αγορά. Σέρχει ο Ράμος θα φέρετε δεύτερο Βαρέλα. Πάμε στον κόσμο ρε. Καλημέρα. Α, κόμο. Πάμε κόμο. Τι, ποιος, πού είναι. Έλα κόμε. Καλημέρα. Υποκλεινόμεθα στο μεγαλείο σας. 29 του μηνός θα είσαι Θεσσαλονίκη, κύριε Κάθαρμα, στο Μήλο να δεις το σόου του Ραπτόπουλου. Εννοείται ότι θα έρθω, δεν χρειάζεται να. Σε έχω διπλανή θέση. Χωρίς σκηνοθέτη, ρε. Χωρίς Ερικό Ανδρέου. Θα ακουστεί. Μόνο θα έρθει για το αχά στο μικρόφωνο και θα κατεβεί. Αυτό θέλω να ακούσω. Λαϊκό δικαστήριο θα λέγεται. Απαγορεύονται οι ασφαλίτες. Απαγορεύονται οι δημοσιογράφοι. Απαγορεύονται οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί. Θα πέσει πολύ μπενελίκη. Ραπτόπουλε. Θα υπάρχουν περούκες, μουστάκια, θα υπάρχουν μιμήσεις. Άσε από την Αθήνα μιλάει τώρα, γράφει. Ναι, πέστα. Λέγε. Ραπτόπουλε, πώς είχε ο Λαζόπουλος μια ηλικιωμένη κυρία με το μικρόφωνο που γελούσε. Ναι. Θα μου δώσει και εμένα ίσο μικρόφωνο για να γελάω. όχι, θα έχω και τον Μπούζο να κάνει κόντρα Ελλάς. Το ψεύτικο γέλιο του Μπούζη. Λοιπόν, μια παρένθεση στο Στέφανο. Ναι. Παρακαλώ. Θα το πω όπως επιτρέπεται ραδιοφωνικά για να μπορούμε να. Το κόμμα, το κόμμα. Ναι. Ναι. Όταν μιλούσα με έναν φίλο μου που έχει μαγαζί εστίασης. Ναι. Και ήταν στο κλείσιμο. Και τον έλεγα, καλά ρε εσύ Παναγιώτη, γιατί αφήνεις 70 ευρώ στο ταμείο και δεν τα παίρνεις. Ναι. Ξέρεις τι μου απάντησε. Ναι. Μου λέει, αφήνω 70 ευρώ. Έτσι ώστε άμα κάνουν μπουκα να τα πάρουν και να φύγουν. Γιατί σωστός. Άμα δεν βρουν τίποτα θα τα σπάσουν όλα. Καλά κάνει. Καλά κάνει. Έχει και αυτή, αυτό το, και αυτή τη συνταγή. Υπάρχει ο άγραφος νόμος της αγοράς που το ναι. Λέει αυτό. Ναι, με 20 30 αφήνουνε. 70 μου είπε αυτό. Ναι, ναι, εντάξει, ναι, αφήνει. Τώρα ανάλογα την περιοχή ξέρεις πώς πάει. Ναι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο λοιπόν, σε αυτό. Ναι, ναι. Ναι. Κάτι δεύτερο.
Εγώ ηχογράφησα τον κύριο Ραπτόπουλο που είπε ότι ο Τζαβέλας, επειδή έχει βγάλει πολλά λεφτά, δεν έχει κάποιο λόγο να υποπέσει σε αμάρτημα. Οπότε ναι, με την ίδια λογική και ο Ράουλ Μπράβο που έχει βγάλει τα πενταπλάσια λεφτά, δεν έχει κάποιο λόγο να υποπέσει σε αμάρτημα. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Ραπτόπουλο, δεν σε ακούω. Δεν ξέρω, βέβαια. Μπορεί. Με τη λογική σα αυτό δεν ισχύει. Ναι, ο Τζαβέλας δεν παίζει και κουμπάρι. Είναι συνετό παιδί. Μπορεί να ξέρει. Ναι, το ξέρω. Μπορεί... Τότε, έχει ξέρεις. Μια καφετέρια εκεί πολύ ωραία εκεί μέσα στο Βύρονα. Έχει γκόμενα την καινούριου. Σταθερή αυτή και τα λοιπά. Α, δεν νομίζω ότι. Ναι, δεν νομίζω. Γι' αυτό λέω. Με την ίδια λογική και ο Ράουλ Μπράβο. Ο Ράουλ Μπράβο, ναι. Αφού έχει βγάλει τα πενταπλάσια. Εγώ πάντω. Σταθερό παιδί στα κόρνερ, ο Ράουλ. Με την Καλονή πόσα κόρνερ είναι. Κολώνα τη άμυνα. Κολώνα τη άμυνα, ο Ράουλ Μπράβο. Παλικάρι μου. Πάντω ο κόκκινο σίγουρα δεν θα έρθει. Καλά, πού να έρθει. Ξέρεις γιατί, δεν χωνεύει τον Ασλαμά. Δεν χωνεύονται αυτοί οι δυο. Τόσα χρόνια έχει περάσει αυτό το σκηνικό, ακόμη δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Δεν χωνεύονται, όχι. Μετά από τόσα χρόνια από αυτό το σκηνικό. Δεν το χωνεύει ο ένας τον άλλον. Δεν ξέρω τον λόγο, άλλο σου λέω. Ναι. Μετά από τόσα χρόνια δεν είναι να δώσουν έτσι τα χέρια, λίγο κάτι να γίνει, οτιδήποτε. Εμένα μου αρέσουν αυτές οι σχέσεις, φίλε. Δηλαδή, δεν γουστάρει ο ένας τον άλλον. Και όταν βρεθούν δεν μιλάει ο ένας με τον άλλο. Αυτό είναι πολύ υγεία. Ναι. Είναι πολύ πιο υγιεινό συναισθηματικά και σαν φέρσιμο από την υποκρισία των εορτών που πρέπει να αγκαλιάσεις και να φυλάς αυτούς που δεν γουστάρεις και αυτούς που δεν σε γουστάρουνε, να πούμε. Κατάλαβες. Εννοείται. Και χρόνια πολλά και βάει γερά και πάντα περνάει ένας χρόνος. Χρόνια πολλά. Ένας χρόνος μετά πιο κοντά στο θάνατο. Άστο να πάει στο διάλογο. Κύριε Ραπτόπουλε, να σας πω κάτι. Μάλιστα. Πείτε ότι γινόταν ένα αντίστοιχο σκηνικό που έγινε στο ΠΑΟΚ και ανακοίνωσε ο μεγαλομέτοχος και πρόεδρος ότι για ένα μήνα δεν θα έρθω στο γήπεδο. Ναι. Πείτε ότι γινόταν το αντίστοιχο στον Άρη ή το αντίστοιχο στον Ολυμπιακό. Ναι. Ποια θα ήταν η κατακραυγή του κόσμου εναντίον του μεγαλομέτοχου και του πρόεδρου. Ναι. Δεν θα ήταν τεράστια. Μπορεί ίσως να πούμε, ναι. Τώρα τίποτα. Τζίφος, ε. Τζίφος. Δηλαδή ο νοικοκύρης, ο σκορπάω, πληρώνω, δεν ξέρω τι έχω. Είπε ότι σε ένα τέτοιο πρόβλημα εγώ αδιαφορώ και για ένα μήνα δεν έρχομαι. Mm. Δεν τρέχει ούτε χάζεται ζημιά τίποτα. Και όλα με λίγα άλλα, έτσι. Ναι, ίσως. Θα πάνε για πρωτάθλημα πάω ξύδι. Δηλαδή. Ναι, θα πάρει ρε του χρόνου. Ξεκινάμε από Αύγουστο. Να σου πω κάτι, ρε Κώστα, σε έχω ξαναπεί ρε φίλε. Ότι η business class για Μαλαισία είναι γλυκιά θέση. Αιδίες, αιδίες. Γιατί αιδίες, τα κινέζικα καλύτερα, είναι... Καλύτερα για αιδίες, αιδίες. Αιδίες. Καλημέρα. Κώστα, έχουμε κυβερνητικό μήνυμα έχουμε εδώ πέρα. Ποιος είναι. Και η κυβέρνηση μας ακούει. Ναι, βέβαια. Ποιος είναι. Από ένα φίλο της εδώ πέρα, δεν διάβασε εδώ πέρα. Σιγά σιγά, μην το διαβάσεις πολύ. Κυβερνήσεως μήνυμα έχουμε. Κυβερνητικό μήνυμα. Βέβαια. Γεια σου ρε Κωστάκη φίλε, τι κάνεις. Να ξαναμας στέλνει ο φίλος ο Κωστάκης. Πάμε στον επόμενο φίλο. Το καλύτερο επάγγελμα στα Χριστούγεννα. Ναι, 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 ναι. Θα σου πω ποιος είναι αυτός. Έλα φίλε, ναι. Κυβερνητικό μήνυμα είναι. Έλα φίλε. Λοιπόν, δεν μου λες για το φιλαράκι εκεί που λέει να πούμε ότι ο Πάδος είναι ξένη ομάδα. Το μήνυμα το έστειλε. Ναι. Απ' τη ζήλια του το λέει, ρε. Δεν μου λες εσένα ποιος ίδρυσε, αγόρι μου καλό. Για μένα, λέτε κύριε. Α, πες μου, εκεί τον Αριάνο που έχεις εκεί πέρα. Ποιος με ίδρυσε. Εβραίος, ποιος με ίδρυσε. Εβραίος. Ποιος με ίδρυσε. Δεν μου λες, ξέρεις γιατί έγινε το σκηνικό της πρόεδρος με την κοπελίτσα, με το σκουφάκι που πάω. Όχι, δεν ξέρω. Διαφωτίστε μας, παρακαλώ. Γιατί στη συναγωγή δεν φορά σκουφάκι, μόνο κυπά. Α, στη συναγωγή. Καταλαβαίνω. Πάντως πανέξυπνη κοπέλα, ναι. Κουφάκι. Ναι. Και άλλη φορά να πούμε να προσέχεις λίγο τα λόγια σου. Ακούς Κώστα, να προσέχεις. Τα λόγια σου να τα προσέχεις. Δεν το είπε, φίλε, το μήνυμα. Μας να πούμε και ξένους. Φίλε, το μήνυμα το λέει και αν θες το διαβάζω πάλι. Γιατί μπάρτσα του 556, γιατί μπάρτσα οι Τάταροι, οι Καυκάσοι και εμείς οι Έλληνες Ρεάλ, λογικό να γίνουν ΠΑΟΚ. Κάτσε σου διαβάζω το μήνυμα, μωρέ. Θα το ξαναδιαβάω στο μήνυμα. Μήνυμα είναι. Λογικό να γίνουν ΠΑΟΚ ξένοι ήρθαν στην Ελλάδα, ξένη ομάδα είναι ο ΠΑΟΚ και αυτό είναι εύκολο. Λέω 556. Καλά, εντάξει. Ας μάθει πρώτα την ιστορία του, ποιοι τον ιδρύσανε και μετά να έρθει να μας πει.
Αυτό θα περιμένουμε να μάθει. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να, υπάρχουν και τέτοιοι στο επάγγελμα. Τι να κάνουμε. Ρε φίλε, υπάρχουν. Πώς? Την ηρωνία να την κόψεις. Δεν είναι καλό πράγμα. Εντάξει. Καλά και εσύ, ρε φίλε. Την ηρωνία να την κόψεις δεν είναι καλό πράγμα. Και εσύ πολύ εύκολο παρεξήγητος είσαι, μπορεί, αδερφέ μου. Είμαι, ναι. Σε τέτοια πράγματα είμαι. Θυμώνεις εύκολα, να πούμε. Να ξέρουμε τι λέμε. Ε, τι λέει, μωρέ, τι είπε. Ε, να ξέρουμε τι λέμε. Εντάξει. Εντάξει, και εσύ είπε συναγωγή και Εβραίοι και τα λοιπά. Και τι να κάνουν τώρα, αυτά θυμώζουνε. Τέλος πάντων. Μη θυμώνεις για αυτά τα πράγματα. Όσον αφορά το φιλαράκι μας τον Τζαβέλα. Φιλαράκι σας, όχι μου. Ναι, ναι. Αυτό σου λέω. Το φιλαράκι μας. Μας. Ναι. Για να είμαι ακόμη πιο σωστό, το φιλαράκι του. Ας πρόσεχε. Δεν φταίει κανένας. Αυτός νόμιζε ότι και καλά έπιασε να πούμε τον παπά να μην πω από πού. Αυτός φίλε κολλητιλίκια έκανε, κονόμησε μια χαρά. Εσένα σε είπαν τρίπιο ο Αναστασιάδης και δεν αντέδρασες. Τον χλεβάσατε τον Αναστασιάδη, τον περάσατε από γενιές 14, παροχημένος είναι κτλ. Δεν στηρίχτηκε. Και εκείνος έχει και εκείνος λερωμένη τη φωλιά του. Λερωμένη. Λερωμένη την έχει τη φωλίτσα του και εκείνος. Στάσου, μπορείς να μου πεις το λόγο. Γιατί όταν, κοίταξε να δεις, όταν έχεις να πούμε καλά να το πω έτσι υποτιμικά. Μάλιστα, κάτσε να μάθουμε, ναι. Όταν έχεις, βγαίνεις και τα λες με το όνομά τους. Δεν βγαίνεις και πετάς μια φωτοβολίδα, αφήνεις υπονοούμενα και μα μου σου του και μετά από λίγο τον ξαναπαίρνεις στην ομάδα. Το ίδιο θα κάνει βέβαια και ο κύριος Ίβιτς. Αν μείνει. Ναι. Το ίδιο θα κάνει. Όχι επειδή βγήκε και τα είπε. Αν έχει κάκαλα, θα τον πετάξει εντελώς έξω από την ομάδα. Εσύ πιστεύεις ότι θα το ξαναπάρεις την ομάδα πίσω. Θα το δεις. Θα το δω. Θα το δεις. Έχει γούστο. Εδώ μάλιστα. Θα μας. Άντε. Λοιπόν, θα τα πούμε. Μη θυμώνεις τόσο εύκολα. Μην είσαι θυμοσιάρης. Δεν μ' αρέσει η ηρωνία. Εντάξει. Κατάλαβες. Έτσι. Σε τέτοια θέματα. Μα όταν στέλνει ένα μήνυμα τέτοιο από αυτός. Από κάτι τέτοια θέματα τριπιόμαστε. Άκου. Αυτός στέλνει το μήνυμα. Αν την ηρωνία, ξέρουμε να το πάμε και εμείς. Άκουμε. Ναι, εμένα μου αρέσει αυτό όμως. Να λιλοειρωνεύεστε. Μ' αρέσει. Εντάξει, ναι. Εμένα σ' αρέσει, αλλά δεν είναι σωστό. Ναι, το ξέρω ότι δεν είναι σωστό, αλλά το σωστό εμένα δεν. Το σωστό είναι που δεν μ' αρέσει εμένα. Εμένα μ' αρέσει το ανάποδο. Ξέρεις τώρα τι. Καλά. Θα τα πούμε όταν με το καλό το καλοκαίρι θα βρεθούμε να παίξουμε μπιρίμπα. Ναι, εγώ δεν ξέρω να παίξω μπιρίμπα. Μα μάθεις. Να πει τη μάνα σα σε μπάθει, ρε. Εμείς δηλαδή πώς παίζουμε. Να πεις εκεί την Αργυρού να σε μάθει. Η Αργυρού ρε είναι αργόσχολη, χείρα είναι. Παίζει με τη μάνα μου χείρες και οι δυο. Εντάξει. Τι θες να παίξουν στα 75 ρε. Κάνα γκόμενο να βρουν σε αυτή την ηλικία. Μπιρίμπα θα παίξουν. Εσύ άμα κάτι να παίξει μπιρίμπα μας εσείς δύο θα βγάλει την παλιά άστο. Τι να ξέρω από μπιρίμπα εγώ ρε. Την καλύτερη μπιρίμπα την έπαιζε και τη Σαραντοπούλου. Αλλά πέθανε. Ποια Σαραντοπούλου. Ποια είναι αυτή η πατή. Μιλάμε για μεγάλα χαρτόμουτρα. Bye. Χαρτόμουτρα. Ναι. Βέβαια. Χαρτόμουτρα. Πιάνανε την τράπουλα 10 ώρα τη νύχτα, 4 ώρα τα καράματα. Σόπα. Ναι. Φού τη βρίσκαν έτσι. Πώς τη βρίσκεις έτσι να κάθεσαι για να πιάνε το κόλλο στο χαρτί, ρε φίλε. Πώς γίνεται. Έχει πολύ κόσμο όμως, φίλε. Πάρα πολύ κόσμο. Βάλε με ένα τέταρτο να κάτσω στην καρέκλα. Δεν μπορείς εσύ. Ούτε εγώ. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ένα μέλος ήταν στο Συμβούλιο Εβραίος και το έχουμε κάνει πολύ θέμα να πούμε. Ένα. Ένα μέλος ήταν στο Συμβούλιο Εβραίος. Ναι. Το καταλάβατε, ήταν τον Μποξατούργικα, δεν ξέρω. Εβραίος. Ναι, ένας ήταν. Τι πρόβλημα έχει ο προηγούμενος. Με τους Εβραίους. Ναι, τι πρόβλημα έχει. Πού να ξέρω εγώ. Εγώ τους Εβραίους τους θαυμάζω. Γιατί οι άνθρωποι είναι 400.000 χρόνια μπροστά. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Εσείς είστε Εβραίος? Όχι. Α, είστε φίλος των Εβραίων? Ούτε. Ούτε. Ε, τότε γιατί θυχτήκατε? Εγώ δεν θυχτήκα, ρε φίλε. Ποιος θυχτήκε? Αμάρε Κώστα, τι σου λέει ο άνθρωπος και εσύ, ρε. Ναι. Δεν θυχτήκε. Εσύ μπουνοκέφαλος από τον άλλον εισητής. Ε, να. Πάντας παρέα με τον άλλον, στροφάρω ανάποδα και εγώ. Μπερδεύτηκε ο Κώστας. Μπερδεύτηκα, ναι. Εντάξει, ρε εσύ, φίλε, τώρα. Συμβαίνουν, ναι. Ένα θα σε πει έτσι, ο άλλο θα πει αλλιώ τώρα. Εδώ παρεξηγούνται. Τώρα πάλι παρεξηγέσαι για ομάδε τώρα. Τώρα εγώ, ρε φίλε, άμα μπω μέσα στα Facebook, ναι. Με βρίζει μισή Ελλάδα. Πρέπει να πάω στον ψυχολόγο, δηλαδή εγώ τώρα. Ο άλλο θύχτηκε να πούμε πολύ. Ξέρει κάτι, δεν είναι καλό πράγμα να φύγει εύκολα. Ο εύθυκτο άνθρωπο δεν περνάει καλά. Έτσι. Για το επάγγελμα, ξέρει ποιο είναι το καλύτερο επάγγελμα. Για πε τα Χριστούγεννα, ποιο είναι το καλύτερο επάγγελμα.
όταν εγώ και εσύ θα πάμε να κάνουμε ρεβεγιόν σε άλλο σπίτι, όταν θα γυρίσουμε και θα το βρούμε άδειο. Σωστό. Σωστό, σωστό, σωστό. Επόμενη γραμμή, σωστό. Τι είπε το παλιό. Ωραίος είπε, ναι, σωστό. Αυτό είναι ωραίο επάγγελμα. Κλεφταράς δηλαδή. Ναι. Ναι. Καλημέρα. 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 Τι κάνουμε. Πολύ καλά είσαι. Άμα βρούμε κάνουμε, φίλε. Να ακούτε. Πολύ καθαρά. Από Γιάννα περνώ. Σαν από εδώ δίπλα από τη Τούμπα ακούγεσαι, γι' αυτό. Πολύ καθαρά. Πολύ ακριβή πόλη. Ακριβή πολύ, φίλε, αλλά εντάξει, καλή πολύ. Εγώ θα ήθελα να προτείνω κάτι για να αλλάξουμε την ιστορία εδώ. Τα παίρνω Ολυμπιακός. Ναι. Να δώσει ο ΠΑΟΚ δανεικούς στον Μπας Γιάννα, τον Γκάτσε και τον Φακούντο Περέιρα για να πάρουμε πρωτάθλημα. Εσείς. Εσείς, ναι, όσο όχι. Κάνετε φιλικά μπάτς με Ηρακλή και με Τρίπολη, δεν θα βγείτε ούτε στην Ευρώπη. Αυτό γιατί σ' άκουσα χτες, η ομάδα έπρεπε να γυαλίζει το μάτι, τίποτα, αλλά δεν γυάλιζαν καθόλου και εμένα δεν μ' άρεσε. Γυάλιζαν οι τσέπες τους. Χάλασε το Άζαξ. Χάλασε το Άζαξ. Ναι. Από το πλήσιμο. Τον πρόλαβα, Γιάννη. Επόμενη γραμμή. Τι να κάνουμε τώρα. Κάποια μάτς θα είναι και οι παίκτες πιασμένοι, οι γάμπες, αυτά, αθλητισμός είναι. Να, εμένα πονάει ο Σβέρκος με εδώ. Ναι. Για πάτα λίγο. Πατάμε, τρίβουμε, κάνουμε. Πονάει. Καμιά λεμονάδα να πιεις. Πονάει ο Σβέρκος μου. Τι να κάνω. Έχει πετρώσει η ρομβοειδή και τραπεζοειδή αριστερή μου μητέρικα. Καλημέρα. Γεια σας. Νάτος. Σε προκάλεσε ο γιατρός ο Ηρακλειδέας. Απάντα τώρα. Απάντα τώρα. Τι είπε. Είδες, λέει, τον Παπασταθόπουλο σήμερα, λέει. Να ναι. Προκαλώ, λέει, να βγει ο κύριος Κώστας να μας πει για τον Λινοξυλάκη, λέει. Και τον, πώς το έκανε τον άλλον, ποιον έλεγες. Καταρχάς, ο Λουγανίδης ήταν ανάλογη περίπτωση με τον Μπέκενμπάουερ. Ήταν εξάρι. Εκπεριτροπής έπαιζε πεντάρι. Έπαιζε και πεντάρι πολύ καλά όμως ο Λουγανίδης. Έπαιζε, αλλά εκπεριτροπής. Ναι. Η θέση του ήταν νούμερο 6 όπως ο Μπέκενμπάουερ, ήταν εξάρι. Σε δύο παγκόσμια κύπελλα έπεσε εξάρι, 66-70 και το 74 έπαιξε λίμπερο. Λοιπόν, το 70 ο Λουγανίδης είχε πολύ μυαλό ποδοσφαιρικό. Βεβαίως. Και έκανε μια αλλαγή σε ένα μάτσο, το λέει στο βιβλίο του. Δεν το διάβασα. Έκανε ο ίδιος μια αλλαγή παρά την εντολή του προπονητή. Ναι. Ποια αλλαγή έκανε. Με τον Χριστίδη στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Όχι, με τον Χριστίδη. Με τον πατέρα μου αλλάξαν θέση. Α, με τον πατέρα σου. Τον έβαλε, λέει, θα παίξε χάφ του, λέει, γιατί είχε, ναι. Ήξερε λίγο μπαλίτσα ο Μηταράς για στόπερ. Τον έβαλε χάφ ο Λουκανίδης. Παίξε, λέει, ναι. Πιο μπροστά. Αχα. Θα καθαρίσω εγώ, λέει, και τα λοιπά. Έλα σαν τρίτος όταν πλαγιάζουν, λέει, αυτοί. Αυτά δηλαδή 45 χρόνια πριν. Τα βλέπει ο Λουκανίδης. Ναι. Και τον έλεγε όταν θα γίνεται σέντρα. Θα πηδάω εγώ στο φορ, ποιος ήταν εσείς Κούπα και ο Σπυρίδωνας και τα λοιπά. Τέσσερα τάρτος ο Σεμερτζής, τέσσερα στόπερ. Ο Τσίριτς στο Καραϊσκάκι, τέσσερα στόπερ. Και την εντολή την έδωσε ο μεγάλος Λουκανίδης. Λουκανίδης, Σπυρίδων, Ραυτόπουλος, άκουμε, και Σεμερτζής. Τέσσερι στόπερ και αυτοί παίρνουν μέσα. Ναι, ναι, κατάλαβα. Πού να βάλουν γκολ. Ξεκίνησε από τερματοφύλακα στην Κομωτινή και μετά πήγε στη δόξαδρά μας. Και εδώ τις αρχές δεκαετίας του 60 με τον Παναθηναϊκό ήρθαμε 0-0. Τραυματίζεται ο Βουσαράς ο τερματοφύλακας και παράει αυτό τη φανέλα με το νούμερο. Έπαιξε και τερματοφύλακας. Ναι, παίζει τερματοφύλακας και στο 90 λεπτό τον κάνει ο δικός μας ο φόρος από τη μικρή περιοχή ψαράκι στο γάμα και το έβγαλε. Άμα ήταν Βουσαράς αυτό τρώγει. Μπορεί να το τρώγει, σωστά. Και έληξε 0-0. Αλλά ήταν εξάρι, η θέση του ήταν εξάρι. Ήταν χαφ αμυντικό. Εξάρι. Αμυντικό, επιθετικό, τι θέση ήταν. Καταρχάς έπαιζε 11 θέσεις. Λοιπόν, αλλά για τον έτο του Γκουερίνο που λέγατε, ναι. Για μένα το καλύτερο παιχνίδι που τον έχω δει εγώ ήταν σαν δεξιός μπακ στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα. Τι δεξιός μπακ ρε φίλε, 6 γκολ φάγανε. Εδώ μέσα. Και εδώ μπακ δεξί έπαιξε. Δεξί μπακ έπαιξε. Γιατί έπαιξε δεξί μπακ και εκεί φάγανε. Εδώ έπαιξε δεξί μπακ. Πώς είπατε. Σε λέει εδώ έπαιξε δεξί μπακ ρε. Έχω την εντύπωση για πες και ότι έπαιξε στη Βαρκελόνη δεξί μπακ. Και δεν ήταν καλή ιδέα του Λόραντ. Στην Βαρκελόνη δεν είδα το παιχνίδι. Να αφήσει τον Γκούναρη έξω ο Λόραντ για να βάλει τον Γκουερίνο δεξιμπάκ. Εγώ μιλάω. Εγώ μιλάω κουστί για το παιχνίδι που είδα εδώ. Εάν το έκανε και εδώ, δεν το ξέρω. Εγώ 5 χρονών ήμουνα. Αλλά ότι το έκανε εκεί, στη Βαρκελόνη, το έκανε ο Λόραντ. Το πρώτο ξεκίνησε εδώ και το καλύτερο παιχνίδι που, και ήταν ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου στο 1-0 που κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Ναι.
Δηλαδή το Γούναρη τον είχε παγκό. Δεν ξέρω πού τον είχε. Πάντως μπακ δεξί έβαλε αυτόν εκείνη τη μέρα. Λοιπόν, επίσης... Άρα έπαιξε με Γκουερίνο Γούναρη στα άκρα. Με Γκουερίνο Ιωσιφίδη. Ναι. Λοιπόν, για το αυτό που είπατε για τα center back, εγώ ο Λουξιλάκης ήταν καλός αλλά ήταν αργός. Ο Καριαμένο, ο καλύτερος center back που πήγε μετά στο Παναθηναϊκό, γιατί ήταν και Βολίδα, ήταν ο Τάκης ο Παπουλίδης. Ο Παπουλίδης, Ναι, του Πανιουνίου, ναι. Που πήγε στο Παναθηναϊκό, ο οποίος κατάγεται από τις φεδαμπιερίες. Δεν τον πρόλαβα, Σφαίρα. Δεν τον πρόλαβα. Σφαίρα. Και ο πιο δυνατός αμυντικός που έχω δει εγώ ποτέ ήταν ο Τάσος ο Βασιλείου, ο οποίος έπαιξε στον Παναθηναϊκό και μετά πήγε στην ΑΕΚ, έπαιξε μπακ και σέντερ μπακ. Πλάγιος μπακ. Έπαιξε πλάγιος μπακ και σέντερ μπακ. Συγγνώμη. Δηλαδή ήταν πιο δυνατός από το Φουντουκίδη. Ποιο? Πιο δυνατός από το Φουντουκίδη ήτανε. Κοίταξε να δεις. Γιατί εγώ το Φουντουκίδη στην Καβάλα, όταν παίζαμε ερασιτέχνες στην Καβάλα ΠΑΟΚ, βγήκε, μας είχαν περικυκλώσει τα ποδητήρια οι Καβαλιώτες και βγήκε ο Φουντουκίδης, αν το βλέπω μπροστά μου, ένα θερίο, έναν άντραγλα και λέει ανοίξτε τις πόρτες. Αυτό το ανοίξτε τις πόρτες, να βγούμε έξω λέει, και έδερνε ο Φουντουκίδης. Δαμάριο Φουντουκίδη. Έδερνε ο Φουντουκίδης κόσμο. Μπαμ, μπαμ. Εγώ στο Χαριλάου σε ένα παιχνίδι. Αυτό το. Ανοίξτε τις πόρτες. Έχει γίνει κάτι ανάλογο. Το κλείστε τις πόρτες. Σε Μπουζουξίδικο τη Θεσσαλονίκη, δεν από σε ποιο. Ο Καραμαγιάς ο εργολάβος με τον Ποδάρα. Δίρανε. Θα πες για πες. Δίρανε όλο το μαγαζί. Ας το καλό. Εντάξει, Κωστή. Γιατί διαφωνήσα για το λογαριασμό. Ας το καλό. Με τα πατόφια να βγήκαν και τη δίπλα. Εγώ λέω αυτά που είδα. Άρης ΠΑΟΚ στο Χαριλάου ένα 0 κάνει με το χέρι το μεσαίο Σιρόπουλο στον Φουντουκίδη και τον κυνηγάει ο Φουντουκίδης. Και έρχεται ένας κατίνας από πίσω και τον διέλυσε. Τον έριξε μέσα στα δίχτυα του Φουντουκίδη. Μήπως κάνεις λάθος πάλι. Όχι. Αυτό το μάτς που λες πόσο έληξε. 1-0. Εκείνο το ξύλο που έπεσε τη μέρα που γεννήθηκα εγώ ήταν στο Άρης ΠΑΟΚ 2-2 ο Φουντουκίδης ο γίγαντας με το γίγαντα το Σεμερτζή. Εκεί να δεις ξύλο βουβαλιό. Εγώ σου λέω με τον Καντίνα. Με τον Καντίνα δεν μάλωσαν. Εγώ σου λέω ότι... Άλλο βουβάλι ο Καντίνας. Δηλαδή το... να βάλεις ένα αυτοκίνητο μέσα. Το Φουντουκίδη. Τον Καντίνα λοιπόν. Και τον Σεμερτζή. Επίσης. Πάτε να μαλώσετε. Για μένα. Άσε ρε φίλε. Σε πούλμα θα το μιλάμε για ζώα. Μιλάμε για ζώα. Δηλαδή ανεβαίνω σε τζιπ και το χαμηλώνω απευθείας. Μια μέρα είναι ο Καντίνας. Τι ξέρεις ο Καντίνας. Και με τα παιδιά του και τη γυναίκα του. Καμιά σαρανταριά χρονών στην Περαία. Μου λένε την ιστορία αυτόπτες μάρτυρες. Ποιον τσαλάκωσε. Ένα αρσιβαρίστα. Πήγε ο αρσιβαρίστα και κάτι έγινε με τα μάξι και δίνει μια μπουνιά το καπό του. Πάει καπό. Του Καντίνα. Κατεβαίνει ο Καντίνα, του δίνει μια μπουνιά του Καντίνα. Ναι. Και μετά έγινε. Του γάλα μαύρο. Μετά 10 μέρες συναντιόνται τυχαία πάλι. Ναι. Ο αρσιβαρίστα λέει έτρεχε με σπριντ. Αλλά μιλάμε τώρα αυτοί. Αυτοί τώρα δεν έγιναν από τη γυμναστική έτσι. Από τι έγινε. Αυτοί γεννήθηκαν έτσι. Έτσι, φυσική δύναμη. Αυτό από τη γυμναστική έγινε έτσι. Γεννήθηκε. Άρα δεν είναι τώρα γυμνάστηκα, έκανα φούσκωσα κτλ. Ναι. Ή είσαι δυνατός ή δεν είσαι. Ή δεν είσαι. Καλημέρα. Όταν να βγει κανένα γκάι σαν τον Μπαμπρίτσι και να σε αρχίσει. Ναι. Εκεί που κάθεσαι. Καλημέρα. Ναι. 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 Δευτέρα. Δευτέρα κύριε. Έχει stop start το καινούριο σύστημα. Επόμενη. Με βάλε. Δεν θέλει να κάνει. Ναι. Καλημέρα. Next. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα. Νάτος. Φίλε Αδιανέ. Έλα. Στο σταθμό του Μονάχου δεν ήταν άλλος. Πασοξίζησε. Ο Στράτος ήταν. Πασοξίζησε. Ναι. Ναι, αλλά είναι ακόμα. Αυτό είναι προς τιμή του. Είσαι ακόμα πασοξής. Ναι. Ακούς. Δεν μπορώ να πω στον Γκάλι ο άλλος. Ο Γκάλις είναι. Ο Γκάλις τι είναι ο Γκάλις. Πες μας τώρα. Ο Γκάλης είναι Γκάλης που τον προσκυνάτε. Ποιοι τον προσκυνάνε? Όπως ο Στράτος κατέβηκε ξυπόλυτο στην Αθήνα και τους λέει στο Καζαντζίδη και στον Αγγελόπουλο στο Περπινιάδη Γαβαλά και εγώ είμαι εδώ. Και μέσα σε ένα χρόνο έπιασε την κορυφή. Την κορυφή? Πρώτος. Ποιος την έπιασε? Ο Στράτος. Ο Στράτος. Αποστολάγιες.
Εντάξει, ειρωνεύεσαι εσύ ακόμα, αλλά δεν πειράζει. Αριανό είσαι, τι να κάνω. Τι αριανό. Το έχουν αυτό αυτοί. Αριανό και πα σου ξυζουγάλει. Κατάλαβε. Άντε. Πιέ το γαλατάκι σου και θα τα πούμε. Ναι. Πάμε. Τι, αυτό ήταν. Στην είπε. Θύμωσε τώρα, τι έφαγε. Σε κάνει. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Ναι, φίλο. Εγώ είμαι. Εσύ, εσύ, κύριε, εσύ. Ζήτω, παιδιά. Έλα, φίλε. Ζήτω, ρε παιδιά. Αυτό που λέει. Έλα, φίλε. Λοιπόν, με ακούς αύριο εκεί στη γειτονιά, ναι. Λοιπόν, στο Γιώτη, θα ζήσει εκεί πέρα να κεράσεις τίποτα, γιατί από το Γιώτη ξεκίνησε και εσύ πήρα τηλέφωνο και έχω φτάσει τώρα, βγαίνω Καλλικράτεια. Καλλικράτεια μένεις, ρε. Ναι, βγαίνω έξω το Καλλικράτειας τώρα. Τι είσαι, νεόπτωχος. Οπότε για να μην σε φέρω να πούμε την τέτοια, για να μην σε φέρω το λογαριασμό να πούμε. Να του τη φέρει, φίλε, να του τη φέρει. Όχι, ένα σαντουιτάκι να κεράσει και μια ρετσίνα. Ένα σαντουίτ, ναι, ναι. Ό,τι γουστάρει, ρε. Εγώ τη ρετσίνα είσαι το σαντουίτ του ανθρώπου. Άιντε, άιντε. Άιντε. Αλλά στην Καλλικράτεια τι κάνει. Εδώ μένω, φίλε. Γι' αυτό θα το κεράσουμε να μα καλέσει και εσύ. Για Καλλικράτεια είσαι. Είσαι Καλλικρατιανό ή είσαι εξόριστο στην Καλλικράτεια. Όχι, από Ιερισσό είμαι. Η δουλειά μου είναι εδώ, ήταν εδώ στην Καλλικράτεια παλιότερα. Έμενε εδώ πέρα και τώρα δουλεύω στη Θεσσαλονίκη. Και πεθεράφησε κανένα σπίτι εκεί πριν, ε. Τον κακό στον καιρό. Μ' αρέσει. Αυτό είναι πάλι καρά. Όπως λένε στο χωριό μου, καλά, ρε, τι είμαι εγώ εσύ. Τι είμαι εγώ εσύ, ναι. Όχι, νοικιάζω εδώ πέρα, νοικιάζω. Ναι. Εντάξει. Ρε, και εγώ λέω μπα και έγινε κανένα τέτοιο καλό, τίποτα, μαλλιά. Όχι, τίποτα. Εκεί αϊθεράπη που πάνω, φόρου 40 σε μεσητικό γραφείο δουλεύω. Ναι. Τι μεσητικό γραφείο, ρε. Α, τον άνθρωπο, ρε. Εδώ δεν πουλιούνται ούτε σπιρτόκουτα. Ούτε σπίτε του Playmobil δεν πουλιούνται, ρε. Δεν πουλιούνται, άμα υπάρχουν σαν εσένα, πού να πουλιούνται, ρε. Γιούφτε. Γιούφτε. Όχι γιούφτε, γιούφτε. Αν περιμέναμε από κάτι σαν εσένα να βγάλουμε φράγκα. Κάτσε, ρε, εδώ πέρα δάνεια δεν δίνουνε. Μαμ τη μάνα. Μαμ τη μάνα. Κάτσε, ρε. Δάνεια δεν δίνουνε. Δάνεια δεν δίνουνε. Δουλειές δεν υπάρχουν. Άμα έχετε δουλειά, μπράβο. Κοτσό, ναι. έχει καβατζούλα ο κόσμος και κοιτάει να πούμε να μην τα φάει καμιά τράπεζα. Ναι, έχει ακόμα περίσσεμα. Λίπος. Ναι. Έχει λίπος ακόμα. Εντάξει, δόξα τω Θεώ που λέμε, που λέει και ο κόκκινος, να πούμε δόξα τον Αϊθαράπη. Ο κόκκινος. Μια χαρούλα. Ο κόκκινος τον Αϊθαράπη με ροκάμα το έβγαζε. Όπως μπορεί ο καθένας, φίλε, τι να κάνει. Καλά έκανε. Μας βουφιάνευε στο. Στον Κατηλανάφτη μας έστειλε την μπάλα ο Κατηλανάφτης. Λοιπόν, ξεκινήσατε από άλλο θέμα, πήρα τηλέφωνο. Ό,τι θες κάνουμε εδώ πέρα. Τα ξέχασα όλα, λοιπόν. Για Ζαβέλα. Ναι. Όχι, ρε φίλε, δεν θα μου λείψει, μην τρελαθώ τώρα. Δεν θα σου λείψει εσένα. Στην ομάδα θα λείψει. Ποια ομάδα, βρε τώρα. Ποια ομάδα θα του λείψει τώρα. Σοβαρά μιλάς τον Ζαβέλα τώρα. Δηλαδή, αυτά τα παουξιδηλίκια να πούμε και τα. Να κάνω μια ερώτηση, ρε φίλε. Αυτόν άνθρωπο, ρε παουξιδηλίκια. Εγώ οφείλω να ρωτήσω. Δηλαδή, λέγει. Ο MVP του ΠΑΟΚ δεν θα λείψει από τον ΠΑΟΚ. Ποιος MVP, δηλαδή, φαντάσου τι είναι οι άλλοι. Ποιος MVP τώρα, μωρέ. Τι μου. Α, όχι, μη μου καλά. Εσύ λέει ο άνθρωπος, δημοσιογράφοι τον βγάζανε. Άιντε τώρα. Τα στημένα όλα τώρα, άσε με τώρα. Α, όχι, δεν δέχομαι. Γιατί τότε δεν διαμαρτυρώσουν. Εγώ. Ναι, εγώ δεν μπορούσα να διαμαρτυρηθώ γιατί δεν είχα κάρτα φίλε για το τηλέφωνό μου. Άσε τώρα το πρόλογο να πούμε. Αυτά τώρα τα καραγιοζίκια του. Άσε ρε που δεν είχε κάρτα στο τηλέφωνο. Του Ζαβέλα και του κάθε Ζαβέλα να πούμε αυτά τα καραγιοζίκια, τα παοξιδηλίκια και τα τέτοια, να μου πουλήσει εμένα τώρα ο Μαδηλίκη να πούμε το παλικαράκι που παίρνει για το χωριό μου για την Ερυσό. Μισό λεπτό. Δηλαδή, συγγνώμη. Δηλαδή εσείς οι παοξίδες δεν μασάτε από παοξιδηλίκια. Αυτό θα μου πει. Τώρα μιλάς με εμένα. Κοτσό. Μα με σένα μιλάω εγώ και σε ρωτάω πάλι. Λέω εγώ τώρα. Δηλαδή εσείς οι παοξίδες δεν τρώτε από παοξιδηλίκια. Πώς δεν έχει, γιατί αφού έχει πολλά βόδια. Έχει πολλά βόδια. Και έχει πολλά, κοίταξε, και πολλά νούμερα, ναι. Που προσπαθούν να προωθήσουν τα πράγματα για να τσιμπήσουν τα βόδια. Δηλαδή, λέει τώρα. Δηλαδή ο Ζαβέλας. Εγώ το βόδι άρχισα να το καταλάβω. Ναι. Ναι, πλέον δεν ασχολούμαι. Γιατί πιστεύω ότι είναι. Αυτά είναι και πιστεύω ότι είναι και μέσα από μέσα. Έτσι. Πιστεύω ότι δεν είναι αμέτωχοι και οι διοικούντες. Ναι, είδε σου λέω. Εγώ άνθρωπο. Πιστεύω ότι πλέον το πιστεύω αυτό ακράδαντο ότι δεν είναι αμέτωχοι. Όταν λες, για κάτω μου λίγο πιο εξειδικευμένα, το ότι δεν είναι αμέτωχοι, δηλαδή τι ξέρουν και δεν μιλάνε. Φυσικά.
Φυσικά. Βόλευε μέχρι τώρα το παγωσίδι που πουλούσε ο Τζαβέλας. Ναι. Τους βόλευε ότι κουβαλούσε κόσμο μαζί του ο Τζαβέλας. Ότι πουλούσε το παγωσίδι και αυτό. Ο άντρα κλάσο έτσι, ο αλλιώς ο μαμά, ο πάω και μαλώνω με τον γάβρο και λοιπά. Και δεν ξέρω εγώ τι. Κατάλαβες τι γίνεται. Κοίταξε ρε φίλε, ο Τζαβέλας, τι να κάνει ο Φουκαράς. Είδε τον Γκαρσία εκεί πέρα και σου λέει. Δεν μιλάω τώρα τι πληγή πάω και ήταν ο Τζαβέλας, μην τρελαθούμε τώρα. Εντάξει. Έχει και αυτός έπαιξε και αυτός τον ρόλο του. Αλλά από εκεί και πέρα τώρα δεν είναι ότι έφυγε ο Τζαβέλας και είχε το πρόβλημα. Δηλαδή είμαστε πόδια να το πούμε. Δηλαδή στο αμυντικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ δεν θα βρει μπέλα τώρα δηλαδή. Εγώ πιστεύω πως όχι. Δηλαδή τον αριστερό μπακ, ποιος θα τον καλύπτει τώρα. Ο Λέοβατς. Ο Λέοβατς είναι ο αριστερός μπακ. Όταν τον τρυπάνε το Λέοβατς, ποιος θα πέφτει εκεί. Ποιος. Ο Κίτσιο. Ο Κίτσιο. Ναι, ο Κίτσιο. Εκεί στο γιώτη τι ρετσί να δίνουνε. Μαλαματίνα φίλε πια. Μυρτό ή απ' την άλλη. Και θα το τη χρειώσει διπλή και θα δει στείλει σου λογαριασμό. Ρε φίλε, πάω και σε μάλα μου πίνω. Δηλαδή, μαλά μου σου λέει. Τι θα σε πει. Ναι. Μήπως ήταν λιγμένη, εγώ πάω. Καμιά παραγγελία, μήπως ήταν λιγμένη. Καμιά δεμέστηκα να μου σου πει. Τρει ομάδε υποστηρίζουν για να καταλάβει δηλαδή. ΠΑΟΚ, Άκανθος Ιερισσού που είναι το χωριό μου φυσικά. Λοιπόν, και η Άσονα Αυγής. Η Άσονα Αυγής. Έτσι. Φίλε, αν τις άλλες δυο-τρεις ρετσίνες θα μιλάς για τον Ιάσον Κραυγής. Ναι. Τη φιλόξενη Αυγή. Στη φιλόξενη Κραυγή. Φύγε. Καλό δρόμο να έχεις. Μη σε κάνεις καλαστροχόπατσος εκεί. Σε κάνει καλά. Τίποτα δεν το κάνεις στην Καλλικράτη. Πάμε στις γραμμές. Πάμε διάλειμμα. Θα πάμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η ώρα είναι 1:30. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim στα φαρμακεία από τη Vicam. Πεινάς! Έρχεται ο Deliveras! Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς! Deliveras.gr, το ελληνικό online delivery. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος μου, το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Come now, Missy. Time for siesta. Festa, festa. Move your body now, right to the left. Come now, selector. Perfect time for love and unity. Know what I'm saying? Come, Jesus. Las Bonitas. Sunshine blinding my light. Then I realized it was you in the night. Eyes of the desert, sparked by your presence. Your cultural essence of the resident residence. We are spread the evidence. Make it so evident. Έχουμε συνδεθεί με τις κουκουναριές της Σκιάθου εκεί που ο Τζον Χίλι στα ντεξ δίνει ρεσιτάλ. Κουκουναριές της Σκιάθου, ναι, εκεί στα Μπιτσόμπαρο. Ο Τζον Χίλι τέτοια παίζει, τέτοιες μουσικάρες. Ωραία πράγματα. Βέβαια τώρα. Για πάμε στον κόσμο να δούμε τι λέει. Πάμε ακόμα. Πάντως ο κόσμος λέει ότι ο Τζαβέλας δεν θα λείψει από το. Κάτι ξέρει ο κόσμος Κώστα. Ναι. Δεν μου λες δεν. Βλέπει μπάλα ο κόσμος Κώστα. Θα σου πω εγώ. Πες ρε Κώστα. Σε πόσα μπέναλτι έχει υποπέσει ο ΠΑΟΚ να πούμε μέχρι στιγμής. Σε πόσα. Εγώ δεν ξέρω. Πόσα. Δυο. Σε πόσα. Δεν ξέρω, δεν αυτά θυμάμαι. Που έχουν δοθεί. Ναι. Είναι αυτό, κατά του. Κατά του. Ναι. Yeah.
Θα χωρίσει το γήπεδο σε δύο ημισφαίρια. Θα στα χωρίσω. Στο δεξιό και στο αριστερό. Έτσι θα στα χωρίσω. Από το αριστερό ημισφαίριο θα δει μέχρι το τέλο τη χρονιά πόσα μπέναντι θα γίνουν εκεί πέρα το Λέωβαν. Εκεί γίνανε και τα. Θα δει. Ναι. Θα δει δηλαδή ότι εκεί θα πρέπει να πάρουν ένα γρήγορο στόπερ αν δεν παίξει ο Καβέλα. Γρήγορο στόπερ. Γιατί όλοι οι στόπερ του ΠΑΟΚ είναι αργοί. Τι να κάνουμε. Ο Μάλεζα και ο Χατζη Ισαία και ο Κρέσπο είναι αργοί. Θέλει με δύο αργού στόπερ, πρόσεξε. Με αριστερό μπακ, ο οποίος είναι τρύπα, ναι. Έχεις ένα δεξί μπακ πολύ καλό. Ούτε ξέρει γρήγορα. Εξάρι, έχεις αργό. Τι γίνεται εκεί. Δύσκολα. Τη Θεία Σουλτάνα στο. Ναι. Και αλλαγή Βαρέλα. Οχ μάνα, οχ μάνα. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα. Άντε, πάμε. Έλα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Θα μιλήσουμε λιγάκι για προσωπικό τομέα που έμαθε για το παιχνίδι που παίζει ο Πάου. Είναι αύριο, ναι. Αύριο. Ναι, κύριε Νίκο. Κοίτα, φίλε μου. Εδώ έχω ένα έντυπο που γράφει λιγάκι και λέει εκλογή του 2016 με το ίδιο το διοικητικό δικαστήριο ρίγει γέφυρες στο λιμάνι. Εδώ αρχίζει το πράγμα να μπλέκεται πολύ άσχημα. Ναι. Η Καραμπάκ που παίζει με τη Φιωρεντίνα, να γνωρίζουμε πολύ καλά, ο πρώτος της Φιωρεντίνας έχει καλή σχέση με τον, Ιταλό που είναι πρόεδρος, που δεν είναι πρόεδρος, άλλος είναι πρόεδρος. Άλλος, ναι. Ναι, ο οποίος έχει πούμε το πάνω χέρι, ομοσπονδία της Ιταλίας. Όταν παίζει η Καραμπάκ με την Φιωρεντίνα, βλέπω η Καραμπάκ θα περάσει. Αρχίναν τα όργανα να παίζουν πολύ άσχημα για τον ΠΑΟΚ και τι απάνω. Με το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, το 0, το 1-0 που πήρε ο Παναθηναϊκό, πάνω σκάρι, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, η ομάδα του ΠΑΟΚ ήρθε με το αεροπλάνο με καθυστέρηση 10 λεπτών. Ναι. Σου περιμένανε, πούμε, ο παλί του ΠΑΟΚ και κάποιοι του περιμένανε με άλλε διαθέσει. Στη διάρκεια του δρομολογίου. Ναι. Σου περίμενε αυτός ο κύριος που αποτελείται που είμαι μεγαλομέτωχο. Εδώ γελάει όλος ο κόσμος. Γελάει, ε. Ναι. Γελάει, φίλε μου. Πλάκα κάνεις, δεν καρδάσει. Γελάει όλος ο κόσμος, φίλε μου. Από την ώρα που έχει, πάμε σου χάρη, οι 30 εταιρείες στην πρώτη Σοβιετική Ένωση και 5 στην Κύπρο, οι οποίες αυτές που κάνουν πούμε, θέμα σε τι απάνω, τον έχουν σαν μάνατζερ και διαπραγματεύεται δεξιά και αριστερά. Έχουμε εδώ πέρα έναν τύπο πάλι και λέει εδώ πέρα μέσα σε 23 ώρες ο Θάδη Καπετανάκης, ο οποίος έχει πούμε καλές σχέσεις με τον αυτόν τον κύριο που λέγεται Αντώνη Διαμαντάκη. Πού το θυμήθηκες τον Αντώνη Διαμαντάκη, ρε Νίκο? Εγώ δεν τον ξέρω. Να χαιρετήσω από κάτι. Γιατί Νίκο είναι ο άνθρωπος που αν θυμάμαι πολύ καλά, όταν παντρεύτηκε στην Αγία Σοφιά. Έχει καλές σχέσεις με τον, ναι, με τον κύριο Κόγκαλη. Κουμπαριό και τέτοια, βεβαίως. Κουμπαριό, μπράβο. Την Αγία Σοφιά μέρα μεσημέρι που τον πάντρεψε. Τέλος πάντων. Και τον πήγαν εκεί πέρα τα γραφεία και αυτό. Και το άλλο λέει εδώ πέρα. Είναι μέσα των φυλάθρων, πιθανόν γνωρίζουμε ότι ο Πρέλεβιτ. Πήρε πούμε, πολλά λεφτά από το μπάσκετ. Στη Βουλγαρία, να ξέρει πολύ καλά, τη Λεύσκη είναι ομάδα του στρατού. Έκανε και πρόεδρος, έκανε και προπονητής. Ναι. Τη διάρκεια του μπάσκετ. Παρακάτω. Το αδίκημα πιστεύει απίστο, λέει, διατάχθηκε με κύριο ανακριτής, ο οποίος εγκριμεί λόγω δικογραφίας με το άλλο 40 ετά. Και λέω εγώ το φτωχό μου. Για πες. Αν το σωματείο που μέρα με τη μέρα φύρεται και πάει στα βράχια. Και τα βράχια. Φύγει, ναι. Πάει στα βράχια. Κοίτα, φύγει, και ένα βλέπω αυτή η ειρωνία εντερβήση. Ο, γιατί πάει στα βράχια. Γιατί δεν υπάρχει καλό καπετάνιος. Α, εντάξει. Το γιατί ήθελα να πεις αυτό, ναι. Ναι, ο καλός καπετάνιος ξεγνώνει πολύ καλά. Ελέγχει και το ελληνικό κράτος. Το ελληνικό κράτος, φίλε μου καλέ, Κότσο και φίλε μου Συγκυριντά. Ναι, Νίκο. Υπάρχει που μια περίπτωση που λέει, καταθέσει λέει με το χώρο περίπου 164.000 ευρώ. Η ΕΠΟ
η περιβόητη ΕΠΟ, αυτός ο κύριος που λέγεται, πώς λέγεται το όνομα του, Κουτσουκάνη, Κουτσουμάνη, Κουτσουκούμνη. Κουτσουκούμνη Μούνης, Κουτσουκούμνη. Αυτός ο κύριος ελέγχεται από το Τοκάτι Κόκαλη. Μάλιστα. Εδώ πέρα και τελειώνω και κλείνω. Ευχαριστώ το Γιάννη που με αφήνει να μιλήσω λιγάκι. Βεβαίως. Ναι, εδώ πέρα αρχινά τα όλα, εδώ πέρα ο Μερχαλής με τον κύριο που λέτε Σαβίδη, εδώ είναι το μεγάλο γέλιο. Φίλοι, φίλοι. Το μεγάλο γέλιο. Ναι. Όχι, δεν φίλοι, βγάλα τα μαχαίρια. Έλα. Έτσι έλα, δεν είναι έτσι. Για πες το μάθαμε, για πες. Και γράφει λέει οστικά, γιατί ένα διάστημα πρέπει να είναι εργαζόμενοι πολλοί. Ξεπρακωθήκανε με το παντολικό του πύργου. Πελληνιακό του πύργου. Ο πρώτος πύργου, να ξέρεις πολύ καλά, να δίνει τον εαυτό τον κύριο που του πάει Γιάννενα, που κάνει το μεγαλομέτωχο, που δεν είναι μεγάλο του πάει Γιάννενα, ναι. Νομίζουμε στην επιτροπή που κάνει το Super Link, είναι μέσα ο Βασίλης Καγκάτσης. Ο Μπίλι. Ο Μπίλι. Ναι, γιατί αμφιβάλλετε αυτό. Όχι, καθόλου. Εδώ πέρα ο κύριος έχει πούμε και εγκριμεί κάτι υποθέσεις, μεγάλες υποθέσεις. Και τη λέω και φίλο μου Γιάννη μου, ξέρεις που με αφήνει για να ραγεί κατά. Και λέει παρακάτω δεν μπορώ, όλοι πιστεύω ότι κορεύει τον ελληνικό λαό, γιατί το ελληνικό κρατό δείχνει ότι είναι Έλληνας ο Ίδιτς. Έχει κάνει πάμπλου τόσο έγινε με την πλάτη του Πάχου, γιατί ο αδελφός του με τον Καρεμπέ, έχουν καλές σχέσεις το Μαναντάλικο Πόλσον Αλλάπο μαζί με τον Άγιο Τραυλό. Άρε Φουκάρα Πάοκ, τι κατάλληλες χιλιάδες, εμείς ευχαριστώ. Το Φουκάρα τον Πάοκ, λέει ο Νίκος. Έτσι λέει ο κύριο Νίκος, Φουκαράς λέει ο Πάοκ. Τον αφήσω μετά, είπε, έβγαλε τα σώψυχά του. Ναι, έτσι. Πάμε, επόμενη γραμμή. Για βάλτε τώρα επόμενους κύριους στα εσώρουχά του. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Μ' ακούτε? Σ' ακούμε φίλε, ναι, καλημέρα. Με μένα μιλάμε, έτσι. Βέβαια, εσάς, ναι. Λοιπόν, πάμε για Τζαβέλα. Πάμε. Πάμε. Λοιπόν, είπε και Βόδη τους Παοξίδες ότι δεν ξέρω από μπάλα ο άλλος ο φίλος, ήθελα να ξέρω ο ίδιος τι γηδί είναι, που από μπάλα δεν ξέρει τίποτα. Λοιπόν, και ξέρω πολύ καλά Ράπο ότι και εσύ πιστεύεις ότι ο Τζαβέλας είναι πολύτιμο εργαλείο για τον Πάοκ. Εγώ νομίζω ότι θα είναι απώλεια εάν δεν καλυφθεί ο Πάοκ με ένα γρήγορο αριστερό στόπερ. Άκου τώρα πώς, να αναλύσουμε λίγο, όχι απλά, είναι το πολυτιμότερο εργαλείο σπαικτικά, έτσι, στον Πάοκ. Για μπάλα μιλάμε μόνο. Ναι, το χαρακτήρα γιατί, δεν με νοιάζει εμένα. Ναι, ναι, γιατί όμως, γιατί είναι ο μοναδικός παίκτης, που θα ξαναβρει τέτοιον ποτέ, ο οποίος παίζει αξιόπιστα σε επίπεδο εθνικής δύο θέσεις. Κεντρικός και αριστερό μπακ. Και μια τρίτη, όταν παίξει ο Πάοκ 3-5-2, θα παίξει αριστερό στόπερ. Τρίτος αριστερό στόπερ, ναι. Οπότε, εάν είσαι ένα σου, αυτός ο βλάκας, ο Λέω Βατσάμας, σου τραυματιστεί, εντάξει. Παίρνω πίσω το χαρακτηρισμό. Ποδοσφαιρικά. Σωστό ο κύριο. Αν τραυματιστεί ο Λέοβατ, έχει μόνο το Γιαννούλη. Πιο πολύτιμο εργαλείο από τον Τζαβέλα αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Και έρχομαι λοιπόν και λέω στον Ήβιτ ο προπονητή τι κάνει όταν αυτό το πολύτιμο εργαλείο δεν φτάνει. Είναι εγκληματία ο Ήβιτ. Πάμε στο Σαβίδι. Ποδοσφαιρικά εννοεί πάντα. Ναι, εγκληματία ποδοσφαιρικά. Ποδοσφαιρικά, έτσι. Όλο το πολυτιμότερο εργαλείο το πετάει στην άκρη. Και ο Σαβίδι το αποδέχεται. Για να δούμε τι Σαβίδι. Ο Σαβίδι ο πιο έξυπνο από όλου στην περίπτωση. Ο Σαβίδης ξέρει πολύ καλά ότι είναι ο κυρίως υπεύθυνος για το χάλι του ΠΑΟΚ. Αφήνει, το παίζει και κύριος ότι αφού ο προπονητής είπε σκάπα 20, ο Τζαβέλα σκάπα 20. Ξέρει πολύ καλά ότι ήδη θα εκτεθεί στα επόμενα παιχνίδια, διότι είναι πολύ μικρός σαν προπονητής. Λες λοιπόν ότι ξέρει ότι ο Ήβιτς είναι μέτριος σαν προπονητής και τι θα κάνει. Σε ένα-δύο αγώνες, όχι θα πρέπει να το διώξει, θα το διώξει και τσούκου 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 θα επανέλθει ο Τζαβέλας και σιγά με καλό συμβόλαιο 4 χρόνια 500 χιλιάρικα και το κολυτάρι του Γιωργάκη θα επανέλθει και στην ομάδα και στα κολυτάρια. Και γιατί να μην το στείλει στην Ιρενβέργη να πάρουν από 250 χιλιάρικα τη ζημιά και να φύγει ο Τζαβέλας από εκεί πέρα, αν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Πού να πάει ο Τζαβέλας στην Ιρενβέργη? Στουτγκάρντιν, Ιρενβέργη, ξέρω εγώ. Β' Αθηνική Γερμανία, γιατί όχι. Ο Τζαβέλα, μα θα είναι βλακώδη να φύγει ο Τζαβέλα. Τέτοιο εργαλείο δεν θα ξαναβρει και αριστερό μπακ και γρήγορο στόπερ που σου παίξει 3-5-2. Όλου του καλού του διώξαμε. Ο Τζαβέλα είναι ένα εργαλείο. Εγώ, εμένα δεν με νοιάζει αν μείνει ο Τζαβέλα ή να φύγει. Εγώ λέω όμω, εάν φύγει ο Τζαβέλα, με το υπάρχον ρόστερ στα στόπερ αριστερά δεν υπάρχει. Ο Μαλεζά είναι αργό.
δεν κλείνει τρύπε. Τα πρώτα 12 μέτρα του Τζαβέλα 15 δεν τα καλύπτει ο Μαλεζάς. Πάει. Δεν θα βρει παίκτη που να σου καλύπτει δύο θέσει. Ένα είναι ο Κοντρέρα μόνο που έπαιζε δεξί μπακ, ο οποίο δεν χρειάστηκε να παίξει ποτέ, μόνο μία φορά νομίζω. Και στόπερ. Δεν υπάρχουν τέτοιοι παίκτε. Και χαβ μπορούσε να παίξει, και ξάρι μπορούσε να παίξει ο Κοντρέρα. Ναι. Τέλο, ο Κοντρέρα ήταν άλλο και πολύ μεγάλο παίκτη. Σε επίπεδο εθνική ομάδα, όρισε εθνική ομάδα, βάζει αριστερό μπακ και παίζει μια χαρά. Μας έσωσε, εμείς το βάζουμε στόπερ και παίζει μια χαρά. Τι θα πάει, δηλαδή ό,τι καλό έχουμε το καταστρέφουμε στον ΠΑΟΚ. Κάθε ο καθένας τώρα μου λέει δεν θέλω Τζαβέλα, δεν θέλω Τζαβέλα, δεν θέλω Τζαβέλα. Το πιο το πολιτικό. Ποιος κάθεται βρε φίλε μου καλέ, ό,τι του πούνε ότι του γράψουν είναι ο ΠΑΟΞης. Τι είναι ο ΠΑΟΞης, άμα το πούνε ότι ο Τζαβέλας γυρίζει, ναι θα πει. Ο Σκελπία φαίνεται πως μπολτού. Ναι, Μπιτζιν ΠΑΟΚ. Φοβάστε να του το πει στη Μούρη. Κάνει γκάλωπ και τα λοιπά. Θα πει βρε άσχετη, τι είναι αυτά που λέτε. Βρήκατε παίχτη ποτέ να σε καλύψει δύο θέσεις και αριστερό μπακ και κεντρικό μπακ τους αξιόπιστα. Κάθε και μιλάνε ακόμα. Τι να πω εγώ. Τέλος πάντων, αυτά φίλε. Επόμενος κύριος. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Από το που λέει. Μάλιστα. Τι κάνεις φίλε μου, πώς είσαι. Τι παλεύουμε εδώ πέρα τώρα κάθε μέρα. Αναλύουμε τα γεγονότα, μαθαίνουμε πληροφορίες, τις λέμε, παρασκήνια. Πώς το βλέπεις δηλαδή, όλα καλά? Όταν λες όλα καλά, δηλαδή από ποιες άποψεις το λες? Ξέρω εγώ γενικά έτσι με τον ΠΑΟΚ. Α, για τον ΠΑΟΚ είναι ο καημός σου. Μια στεναχώρια, μια γκρίνια, μια δυσφορία για τον ΠΑΟΚ. Αντιλαμβάνομαι, όταν ο ΠΑΟΚ πέσει, άκουλα να δεις τι αντιλαμβάνομαι. Όταν ο ΠΑΟΚ πέσει από την πέμπτη θέση, αρχίζουν και καυγίζουν οι ΠΑΟΞίδες. Όταν πέσει δηλαδή από τα στάνταρ της πέμπτης θέσης. Η ιστορία έδειξε. Play-off θα βγούνε. Πώς? Play-off θα βγούνε. Play-off, ε. Play-off θα βγεις. Θα βγει με σκούτιγμα. Και με σκούτιγμα διαιτησίας. Πιστεύω εγώ. Όπως σκουντάν τον Ολυμπιακό να πάρει το πρωτάθλημα, δεν μπορεί να αφήσουν τον ΠΑΟΚ και να βάλουν μέσα την Ξάνθη. Βέβαια, ρε φίλε, εννοείται. Με τον Ηρακλή τι γίνεται? Πού είναι και το φιλαράκι μου εδώ και σ' ακούμε βαρέα. Με τον Ηρακλή τι γίνεται? Ο Ηρακλής, ο κύριος Παπαθανασάκης είναι άσχετος. Έδωσε τα ηνία, το μάνατζερ, όλο αυτό το σκηνικό στον κύριο Καγιούλη. Αν ο Ηρακλής έχει μια ελπίδα να σωθεί, ο κύριος Καγιούλης και ο κύριος προπονητής ο Σάβας Παντελίδης, μπορεί να το κάνει. Και αγωνιστικά και εξαγωνιστικά. Εάν λοιπόν κυνηγάνε τον Καγιούλη Ηρακλήδης, σπαταλάνε και τις ελάχιστες ελπίδες. Κύριε Καγιούλη, τις ελάχιστες ελπίδες να σώσουν την ομάδα τους. Δηλαδή, αν μια ελπίδα έχει ο Ηρακλής να σωθεί, την έχει από τον Καγιούλη και τον Σάβα Παντελίδη. Και τον Σάβα Παντελίδη. Οπότε λοιπόν. Μόγκο. Έτσι. Για μένα. Εγώ, αν ήμουν Ηρακλιδέας, θα στήριζα τον Καγιούλη. Από εκεί και πέρα, αφού δεν μπορώ να διώξω τον Παπαθανασάκη. Θα καθόμουν και θα την έτρωγα. Λέγε φίλε. Θέλω να δώσω χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Πληγουράκη στο πολύ καστρού που σε ακούει. Ποιο είναι ο Πληγουράκη? Να του δώσει. Πληγουράκη, άνοιξε το ράδιο. Ποιο είναι? Πληγουράκη. Ανοιχτό, σε ακούει κάθε βράδυ. Δώσ' του να ξανά χαιρετίσματα. Δύο φορέ. Χαιρετίσματα, αγόρι μου. Έτσι. Οκ, boy. Okay. Πάμε στον τελευταίο φίλο για σήμερα. Καλημέρα, κύριε. Εγώ είμαι. Εσείς είστε. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Καλά είσαι ο Κωστή. Την παλεύουμε, ακόμα είμαστε όρθιοι. Βέβαια. Μόλις ακούσεις ξαπλώδια. Πάντα καλά να είσαστε και ο φίλος δίπλα. Πάντα καλά, δύσκολα να είστε. Καλά και εσείς να είστε καλά, όλος ο κόσμος να είναι καλά. Δεν αποκλείω. Λοιπόν, επειδή το έχω ξαναπεί αυτό, δεν είναι κουραστικό, θα το λέω πάλι. Να το πεις. Μούγκα, για να μην παίξω τοπικό, δεν κάνω εγώ. Να τους. Το παίχτη. Στη θέση του Τζαβέλα τον πούλησε για ένα κομμάτι ψωμί. Το κουτάβι. Έχει σαν το κουτάβι παίχτη ο ΠΑΟΚ τώρα? Το κουτάβι λέει το Σταυλίδη. Α, μπράβο. Ναι, δεν το ήξερα. Δεν έχει. Μέσα είσαι, γάτος είσαι, ρε. Τον πούλησε, ρε μάγκα, για ένα κομμάτι ψωμί. Σωστά τα λες. Ναι. Κρατάς τον κορμό να κάνεις ομάδα? Όχι. Τον κράτησε? Όχι. Πούλησε ΜΑΚ? Ναι. Ναι. Πούλησε Διερίνια? Ναι. Πούλησε Μαλεζά? Ναι. Πούλησε Λούκας? Ναι. Πούλησε Νάτχο? Ναι. Θα κάνω Μουγκά? Όχι. Ναι. Τσακίδια να πάει.
και παίχτες, και παίχτες που έχει κάνει στην άκρη ο ΠΑΟΚ, επειδή ήταν επεκθαράδες, αλλά κάπου χάλαγε η μανέστρα, είναι πολύ. Ο Μιτσάρας ο Παΐδης έπαιζε συνέχεια. Είχε μαλώσει με τον Λόραντ γιατί ήταν τεμπέλης. Ο Βασίλης ο Λάζος. Ο Βασίλης ο Λάζος. Δεν μπορούσε να παίξει γιατί το κούκασε εκεί. Το χτύπαγες θα ίσα το Γιώργο. Μπα, δεν ξέρω, δεν νομίζω. Γι' αυτό δεν έπαιζε. Ο Μιχάλης ο Λεοντιάδης γιατί δεν έπαιξε. Πώς δεν έπαιξε ο Μιχάλης, βασικός δεν έπαιζε. Ναι, έπαιξε αυτό που έπρεπε. Αφού ήταν ο Μιχάλης λίγο αντίδασος. Ήταν γιατί ήταν χειρότερος από τον Τζαβέλα. Ήτο, ήτο. Αυτός ήταν χειρότερος από τον Τζαβέλα. Άλλες εποχές. Άλλες εποχές. Άλλες λοιπόν, εποχές. Και στο δεν είχε Facebook τότε. Ναι, αλλά. Κανένας από αυτούς δεν κατηγορήθηκε. Συγγνώμη λίγο. Όχι να με δουλεύει ο Ρώσος. Συγγνώμη λίγο. Όλοι αυτοί που λες ήταν τι ήταν τα παιδιά, ζωηροί αυτοί κτλ. Αλλά κανένας δεν κατηγορήθηκε από τον προπονητή για μειωμένη απόδοση. Σε αυτό έχεις δίκιο, αλλά θέλω να σου πω. Κανένας. Θέλω να σου πω ότι όταν έπρεπε να. Τα έκανε ο Γιώργος αυτά, αλλά μέτραγε. Ναι. Έτσι δεν είναι. Είχε το πακέτο τα τσιγάρα στον πάγκο. Τα είχε ή δεν τα είχε. Όλο ώρα του κόβε μισό τσιγάρα. Τα είχε στον πάγκο, πάνω τα είχε τα πακέτο τα τσιγάρα. Αλλά μέτραγε. Έτσι. Λοιπόν, και στο. Θα το ξαναπώ και πάλι. Όχι Μούγκα, επειδή μπορεί να παίζαμε τοπικό. Ναι, αλλά όταν δεν έχεις άλλη λύση. Δεν γίνεται ρε φίλε, τα σηκώτια μας έχουν γίνει. Από Αθήνα σε παίρνω, έχω ξαναμιλήσει. Τι τα σηκώτια. Αθηναίος είμαι. Ξυπνάς το πρωί, ξέρεις πληρωμένα όλα, ζάχαρη. Και τι, ρε εσύ. Ρε με τρέμαν οι γάβροι, ρε, το ξέρεις. Σας τρέμαν οι γάβροι. Με σεβόντουσαν. Πότε. Το 70. Άλλο το 70. Γιατί άλλο το 70. Τώρα δηλαδή τι είμαι, άλλος εγώ. Άλλαξα, έγινα. Άκου τι έγινες. Και να σου πω και κάτι άλλο. Θες μια αλήθεια. Άμα θέλει, μισό λεπτό να σου πω κάτι άλλο. Έτοιμες ομάδες. Ναι. Μπάσκετ. Με γήπεδο, με γηπεδάρα. Μπάσκετ. Βόλεϊ. Χάντμπολ. Ακόμη και τις γυναίκες. Έτοιμες ομάδες, για έτσι κοιτάει. Τώρα οι γυναίκες, φίλε, ούτε στα μπαρ δεν μπορούν να πάνε δουλέψουν. Όχι, με συγχωρείς, παίζουν Champions League οι γυναίκες. Έλα ρε Champions League. Η πόλη. Δεν έχει σημασία. Το βόλεϊ, γιατί δεν το κοιτάει. Η πόλη. Το αθλητικά. Μπάσκετ, γιατί δεν το κοιτάει. Έτοιμες ομάδες με γήπεδο είναι. Άκου για να τελειώσουμε. Η πόλη αυτή αθλητικά νοσεί από παράγοντες, από δημοσιογράφους και από οπαδούς. Δηλαδή. Σε όλα τα επίπεδα, στο δημοσιογραφικό χώρο, στον παραγωγικό χώρο και στο οπαδικό χώρο, έχει μεγάλη πτώση και μεγάλη σύψη. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει ηγέτης στις κερκίδες, κάτι χαζά μείναν εκεί να φωνάζουν κτλ. Δεν υπάρχει. Κάτι χαζά που θα μπουν τζάμπα στο γήπεδο, γράφονται σε ένα σύνδεσμο. Ναι. Αυτό ξέρω εγώ. Τζαμπαγίδες. Άκου εδώ. Και παράγοντες, απένταροι και άμπαλοι. Να σου πω κάτι. Τουλάχιστον ο Σαβίδης είναι άμπαλος ο άνθρωπος, αλλά δεν είναι απένταρος. Πρέπει να τον προσέξουμε. Είναι στην πόλη αυτή ο μόνος ο οποίος πληρώνει στην ώρα του. Αφού όχι στη δικιά σου εκπομπή, σε άλλες. Βέβαια, μη συμμετέχεις, εσύ θα τα πω εγώ. Ναι. Λοιπόν, έχω βαρεθεί να ακούω τα δημοπουλάκια. Ναι. Έχω βαρεθεί να ακούω το Κωστάκι τον Ορφανό. Έχω βαρεθεί να ακούω το Γιαννάκι τον Γουναρί. Και μία φορά δεν έχω ακούσει τον Γιώργο τον Σκαρτάδο, ρε. Έχει ομερτά. Γιατί ρε μάγκα. Τότε φταίω, που μου λες να το στηρίξουμε. Πώς το στηρίξουμε έτσι. Πώς θα το στηρίξουμε, τι δουλειά έχουν τα δημοπουλάκια να με τον πάω, ρε. Έχουνε. Τι να από πού την έχουνε. Δεν ξέρετε, κύριε, αφού λέτε για αλλού τώρα, λέτε. Που είχε υπογράψει πριν παίξει το παιχνίδι με τη Λάρισα. Γι' αυτό έχουνε. Έχει πάρει πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ. Στράσου, υπέγραψε πριν παίξει τελικό. Υπέγραψε. Ναι. Γιατί τότε, είναι ΠΑΟΚ. Όχι, είναι επαγγελματίας. αλλά έπαιξε στον ΠΑΟΚ. Βρε, υπέγραψε πριν παίξει τελικό. Υπέγραψε. Και είναι ΠΑΟΚ. Υπέγραψε. Είναι ο Κωστάκης ο Ορφανός
που δεν θα τον ήξερε ούτε τη μάνα του, ούτε τον αδελφό του. Α, δεν περνάει από τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, είναι ο Γιαννάκης ο Γούναρης. Αξίζαν και παίξανε. Είναι ο Γιαννάκης ο Γούναρης που παιδιά, το είχε τρελάνει στις φαλιάρες ο Αρίστος. Μισό λεπτό. Από τις γκέλες και έκανε μέχρι να παίξει μπάλα. Αξίζαν και παίξαν. Πήραν πρωταθλήματα, ναι, πήραν κύπελλα ναι, με τον ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ. Αυτή ήταν ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Συγγνώμη, ρε φίλε. Γιατί τους μειώνεις. Αυτή ήταν ο ΠΑΟΚ. Γιατί τους μειώνεις. Ναι, προσφερθήκανε όμως. Δεν υπήρχαν λεφτά. Προσφερθήκανε όμως. Φύγανε, ρε φίλε. Προσφερθήκανε. Καπιταλιστικά. Γιατί, έχω, γιατί και ο Σκαρπάδος γύρισε άλλες ομάδες. Έχω να πω κουβέντα για τον Γιώργη. Καπιταλιστικά σκέφτηκαν όλοι, ρε φίλε. Εσύ τι θα έκανες. Και ο Αχιλλέας έφυγε. Και ο Άγγελος έφυγε. Καπιταλιστικά και ο σκεφτήκανε, ρε φίλε. Έχω να πω για αυτούς. Τι να κάνουμε τώρα. Έχω να πω για αυτούς. Μάλιστα. Και ο Σωτήρης ο Μαυρομάτης έφυγε. Λοιπόν, θες να πούμε και για το Σωτηράκι. Παιδιά, εγώ δεν λέω για κανέναν επαγγελματία. Δεν λέω για κανέναν επαγγελματία. Για κανέναν επαγγελματία ποδοσφαιριστή δεν λέω τίποτα. Απλά δεν μπορούν να μου πουλήσουν παοξιδηλίκι κανένας. Είναι επαγγελματίες, πολύ καλοί αθλητές, πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Αλλά είναι επαγγελματίες. Τα λέμε. Φιλιά. Γεια χαρά. Είναι επαγγελματίες, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Ναι, κοίταξε. Σέβομαι τον κάθε αθλητή. Σέβομαι τον κάθε ποδοσφαιριστή στον αγωνιστικό χώρο. Σωστά, τον υδρότατο και το αυτό. Από τη στιγμή που είναι επαγγελματίας, δεν μπορεί να μου πουλήσει Αριάννη Λίκη και Παοξίδη Λίκη. Σωστό αυτό. Έχω έρθει σε κόντρα με παίκτες, επαγγελματίες, που πουλήσανε Παοξίδη Λίκη και Αριάννη Λίκη. Γιατί δεν μπορούσαν μέσα στον χώρο. Και πήρανε συμβόλαια μεγάλα κτλ. Εγώ αυτά τα κατακρίνω. Αλλά ποτέ δεν θα πω κακή κουβέντα και έναν επαγγελματία ποδοσφαιριστή θα κριθεί ανάλογα την απόδοσή του. Τώρα, εάν τη δει ο Παδάρχης, Παοκάρχης, Αριανάρχης κτλ., εκεί αρχίζει κόντρα με μένα. Έτσι. Τέλος. Σωστό. Καλό βράδυ, κύριοι. Καλή συνέχεια. Γεια σας, γεια σας, κύριε. Γεια σας. Τα λέμε. Γεια σας, ναι. Πάμε. Πάμε. Πεινάς! Έρχεται ο Deliveras! Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς! Deliveras.gr, το ελληνικό online delivery. Ακούτε Μετρόπολης 95, 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 ακούτε Μετρόπολης.